για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φατος που έχω πει πυρό καψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, come to the fe! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπείο! Και αν την ψυχοπλακωτισμό λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα! Να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της στεναχώριας, να κάνουμε τρελή τρίπλα στη μελαγχολία και γενικότερα να κάνουμε και σήμερα μια αυθεντική, μια γνήσια ζουμουσάδα. Έχω χριστοκιώσει κυρίες και κύριοι που την έχει τόση την αυτοεκτίμηση, τη διάθεση να προσφέρει την ενέργεια, την απρόσκοπτη και σημαντική του προσφορά στην εκπομπή. Καλώς όρισες Τιτάνα, καλώς όρισες Φόβητρο, Γκόλιθε και Χαλκέντερ Ηχολύπτη. Χαίρομαι που και σήμερα είσαι εδώ. Ελπίζω να είσαι όχι μόνο σωματικά και πνευματικά να παραστείς. Ελπίζω να συμμετάσχεις, να είσαι ένα σημαντικό κομμάτι, ένα puzzle της εκπομπής. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, δευτερίλα στην ατμόσφαιρα. Να πούμε καλό ξεκίνημα και πάλι στα σχολεία, γιατί σήμερα γυρίζουν τα παιδάκια στα σχολεία, μικρά και μεγάλα. Και όταν λέω μικρά και μεγάλα, δεν είναι μόνο δημοτικό, ας πούμε, νήπια και λύκειο. Και τα μεγάλα παιδάκια που πηγαίνουν τα πιο μικρά στα σχολεία. Μπαμπαδομαμάδες, παππουδογιαγιάδες, σχολικατζίδες, γενικότερα κινείται πάλι σε ρυθμούς εκπαιδευτικούς, σε ρυθμούς σχολείου. Θα πω αυτό που είπα και στην κόρη μου χθες το βράδυ, λίγο έμεινε. Δηλαδή τι, να, σήμερα, μάνι μάνι, ο μήνας είναι 16, πάει ο Απρίλης. Γεια σας, μπήκαμε Μάιο, ευχαριστώ πολύ, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτζη, Μπεάτα Σιμακοπούλου, αντίο ζωή. Τέλος. Τελείωσε και αυτή η χρονιά. Πάμε για την επόμενη. Εδώ είμαστε, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ήταν ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο και αγωνιστικά και με το συλλαλητήριο και με όλα όσα έγιναν μέσα στο Σουκού και η σπουδαία νίκη του μπάσκετ και το πώς η ομάδα έδειξε για μία ακόμα φορά στο ποδόσφαιρο ποιος είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, ποια είναι αυτή η ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, την ίδια ώρα που εμείς κρύβαμε το τόπι, η ΑΕΚ ίδρωνε κάθιδρη και αγχωμένη και δεν έφευγε η μπάλα μέσα, η λαδωμένη μπάλα, γιατί είχαν βάλει λάδια να πούμε, προφανώς, εκεί στην Κρήτη έχει καλό λάδι, αν δεν έφυγε η μπάλα μέσα από τα ανοιχτά πόδια του τερματοφύλακα του Πλατανιά, σκεφτείτε ΠΑΟΚ Πλατανιάς ή Πλατανιάς ΠΑΟΚ να έτρωγε ένα τέτοιο γκολ. Ο τερματοφύλακας του Πλατανιά, τι θα ακούγαμε. Τι είχαμε να ακούσουμε και τι είχαμε να δούμε. Εδώ κρύφτηκε η μπάλα στο τρίτο γκολ, κρύφτηκε η μπάλα. 14 φορές άλλαξαν. Ναι, είμαι γενική Νικολούλη, με πληροφορούν ότι μία μπάλα σπρώμαυρη στην περιοχή της Τούμπας, ανω Τούμπας, εκεί δίπλα στην Αγία Βαρβάρα, εφιάθηκε τελευταία φορά. Όταν έφυγε από, από το αράουτ, από τα πόδια του τερματοφύλακα και πολύ πιθανόν να βρέθηκε να αναπαύθηκε στην εστία που είναι μπροστά στη θύρα 4. Λένε οι πληροφορίες, θα επικοινωνήσουμε και θα σας πούμε που λέει και το παντί το λί, το γαμί, όχι το παντί μόνο, το λί, του δίνει και καταλαβαίνει. Λοιπόν, και βέβαια φυσικά εννοείται ότι στάθηκαν στο γεγονός ότι είναι μισό βήμα μπροστά ο Πρίγιοβιτς, έτσι. Εννοείται ότι περιμένουν. Εδώ έχει γίνει η κλοπή της πεντηκονταετίας και αυτοί θα σταθούν ότι ήταν στο 3-0 και θα ήταν 2-0. Και τι έγινε, αλλά εκεί το μυαλό τους, offside κτλ. Εντάξει, καταλάβαμε το σκοπό σας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Αυτό που δεν έχουμε να συζητήσουμε είναι 61 πόντι με ένα μάτς λιγότερο. Ξεκάθαρα, μαθηματικά, πρόσθεση, αφαίρεση, απλά, λογικά. Απλά και λογικά. Σήμερα θα δώσουμε με τα τηλέφωνα πάλι μια σακούλα κρέατα το Ακροπολείο Μιχάλης. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σήμερα στο Μιχάλη, το φίλο μου το Μιχάλη, ο οποίος εκτός ότι έχει το κορυφαίο κρεοπολείο στην πόλη, είναι αυτός που εμπνεύστηκε μήνα Σεπτέμβριο, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε οπωσδήποτε, μήνα Σεπτέμβριο, εποχή που τα πράγματα φάνταζαν πάρα πολύ δύσκολα. Ο φίλος μου λοιπόν ο Μιχάλης ο Κακούτης εμπνεύστηκε την μπλούζα που έγραφε πίσω ΠΑΟΚ Πρωταθλητής Ελλάδος 2017-18, είναι αυτή που φορούσα στο συλλαλητήριο και που ανήρτησε και στο Facebook. Έδωσε μία σε μένα, μία στο Ραγκάτσι και μία στον Νίκο του Τζατζαρά και μία στείλαμε με την ντουλάρα μας στο ταξίδι το μεγάλο, τις βάλαμε μαζί. Μου γράφει λοιπόν
στην ανάρτηση χθες το βράδυ. Γιατί εμείς, Κωστή αδελφέ μου, το ξέραμε από το Σεπτέμβρη που ήμασταν στα δύσκολα. Ο εμπνευστής της μπλούζας. Σε ευχαριστώ πολύ που την τιμάς και τη φοράς. Ελπίζω να τη φοράνε και οι άλλοι. Α, δεν ξέρω. Ο Ράγκα και ο Νίκος, δεν ξέρω. Η μία είναι ψηλά στον ουρανό και οι άλλες είναι στο Τζατ, στο Ράγκα και του Ζατζαρά, στο Συντριβανίσιο και άλλη δικιά μου. Αυτές είναι. Αυτές είναι όλες. Και μία πήρες και εσύ στην Τριβανίσια. Λοιπόν, αυτά ήθελα να το αναφέρω αυτό. Γιατί πρέπει να λέμε το ευχαριστώ εκεί. Και για την μπλούζα, αλλά και για τα κρέατα που ταΐζει τον κόσμο χρόνια ο Μιχάλης. Και σήμερα λοιπόν θα δώσω μια σακούλα κρέατα από το Κροπολίου Μιχάλη στον Εύωσμο Μενελάου 29. Για να ταΐσουμε μια οικογένεια, μια παρέα, ένα ζευγάρι, οτιδήποτε. Για ένα μήνα. Για ένα μήνα. Όποιος πήγε κατάλαβε τι εννοώ. Πεντακάθαρα, εκλεκτά όλα. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης με εξαιρετικά πράγματα. Ό,τι θέλετε, την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη συσκευή, 51 χρόνια προσφοράς. Με εξαιρετικές τιμές από κινητό, tablet, MP3 μέχρι κουζίνες, πλυντήρια, τηλεοράσεις, τα πάντα. Όλα τώρα που έρχεται και Mundial. Υπέροχα πράγματα συναντάτε εκεί. Φυσικά καφεμάγαζο, μπείτε στο καφεμάγαζο.gr ό,τι θέλετε από γρανίτες, από σπιτικά, αναψυκτικά για το μαγαζί σας. Εννοείται χορηγός πρώτης ώρας όλα στα όρθια, με δύο μαγαζάρες, ένα στη Λεωφόρο Στρατού 18 και ένα στην Κωνσταντινούπολος 37, 837-166, ο καλύτερος γύρος πόλης, ντόπια πράγματα, υπέροχα, αλλά και ζουμερό κοτόπουλο σούβλας. Και βέβαια, δεν ξεχνάμε, για οπτικά, νούμερο 1 προορισμό σας, εδώ και 3 γενιές, Μανολόπουλος, Optic Stores Μανολόπουλος, στη Νεάπολη, Παναγίτη Τσαντάρη 22 και Οράσεως και Ηλίου και Φακούς Επαφής και οι άνθρωποι γνωρίζουν όσο κανένας άλλος το θέμα οπτικά και προσέχουν τα ματάκια σας σαν να είναι δικά τους τα μάτια, σαν τα μάτια τους. Καλημέρα στο Μότο Μουδανιά, η πρώτη καλημέρα της ημέρας, γεια σου Λάρη Καρακίτσο, καλημέρα brother, την Αγαία, γεια σου αίμα μου, γεια σου αίμα μου, πρωί πρωί, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είδαμε λοιπόν μία εικόνα μέσα στο γήπεδο, γιατί από εκεί θα ξεκινήσουμε και μετά θα πάμε σε όλα τα άλλα. Μέσα στο χορτάρι είδαμε να εξαφανίζεται το τόπι. Στο τρίτο γκολ είναι η επιτομή, είναι η οδή της ομάδας. Οδή στον αυτοματισμό, οδή στην κίνηση χωρίς μπάλα. Η αποθέωση του συνδυασμού. 14 φορές άλλαξε πόδια η μπάλα μέχρι να καταλήξει να αναπαυτεί στα δίχτυα της ομάδας του Πανιωνίου. Ο οποίος Πανιώνιος φυσικά και δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Εμείς κάνουμε τον αντίπαλο ανήμπορο. Εμείς κάνουμε με τη δική μας απόδοση τον αντίπαλο να φαντάζει αδύναμος. Σε καμία περίπτωση, παρά τις απουσίες του, ο Πανιώνιος δεν είναι αμελητέα ποσότητα, παλεύει να βγει η Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, επειδή όπως έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όλοι είμαστε ανεψάκια της θείας δίκης. Αυτή είναι η πιο αμήλικτη θεία, αυτή είναι η πιο κακαλάτη θεία, αυτή καθορίζει τα πάντα, η θεία δίκη. Και εκεί σε αυτή τη δίκη δεν έχει ούτε σκουλαρίκι, ούτε καποδίστρια, έχει... Αυτή είναι αμήλικτη η θεία δίκη. Και μπορεί να ταλαιπωρούμαστε λίγο, να περιμένουμε λίγο παραπάνω, να περνάμε λίγο φάσεις, αλλά στο τέλος όμως επικρατεί δικαιοσύνη. Στο τέλος λάμπει η αλήθεια. Η αλήθεια λοιπόν φαίνεται μέσα στο χόρτο. Στη μία πλευρά ποδόσφαιρο να το χαίρονται τα ματάκια σου, άνθρωποι που έκλεισαν τα αυτιά τους, κλείδωσαν έξω από το μυαλό τους την αδικία, την στενοχώρια, το ψυχολογικό στρες, όλο αυτό το πράγμα, το σκαμπανέβασμα, όλο αυτό το άφησαν απ' έξω, ή μάλλον, να το πω καλύτερα, το μετουσίωσαν, το πήραν και το έφτιαξαν μέσα τους και το μετουσίωσαν σε ενέργεια, σε πάθος, σε τρέλα. Μιλάω για τους παίκτες που μένουν ανεπηρέαστοι. Το είδαμε και στο μάτς με τον Ατρόμητο, το είδαμε και στο μάτς με τον Πανιώνιο το Σάββατο, βάρα την μπάλα κάτω. Με πείσμα και τρέλα, αλλά και με τρομερή δίψα να αποδείξουν ότι κύριοι, εμείς είμαστε ο πρωταθλητής Ελλάδος. Εμείς είμαστε αυτοί που πήραν δίκαια το πρωτάθλημα. Εμείς είμαστε αυτοί που παίξαμε την καλύτερη μπάλα. Και παρόλα όσα μας έχετε κάνει, παρόλο τον ψυχολογικό πόλεμο, παρόλο αυτό το πάνω κάτω, το κρύο ζέστη,
Παρόλο που μπορεί φυσικά και να καταρρεύσει ψυχολογικά κάποιος, σου λέει τι υδρώνω μες στο γήπεδο, τι κάνω τόσο καιρό, για να έρθει ο άλλος και να μου το πάρει στα χαρτιά και στα δικαστήρια. Παρόλο λοιπόν όλο αυτό το σκηνικό, βγήκαν τα παιδιά και παίξαν για μια ακόμα φορά μπαλάρα. Η δε εικόνα μιας ασθμένουσας, μιας κάθιδρης ΑΕΚ να μπορέσει να καταβάλει τον Πλατανιά και τελικά με ένα γκολ που το πνίγει σαν κουνέλι ο τερματοφύλακας. Λάθος του ανθρώπου, εμείς δεν αφήνουμε σε καμία περίπτωση υπονοούμενα. Απλά λέω, ξανά λέω, τι θα γινόταν αν σε Πλατανιά ΣΠΑΟΚ έτρωγε τέτοιο γκολ ο τερματοφύλακας του Πλατανιά. Θα είχαμε πάλι 45 λεπτά αφιερώματα στα δελτία ειδήσεων, θα είχαμε γενικότερες αναφορές, μονοθεματικές, νυχθημερών. Η ΑΕΚ λοιπόν, η χάρτινη πρωταθλήτρια, αυτή που πανηγυρίζει ήδη και βλέπετε την πρεμούρα τους, λίγο έμεινε, εμείς, ναι, αυτά. Και βέβαια δεν μπορούσε να έχει παρά έναν τελείως κωμικό τύπο στον πάγκο, ένας άνθρωπος ο οποίος με τις χειρονομίες του, με τις γκριμάτσες του, είναι, μοιάζει περισσότερο με κλόουν, με έναν άνθρωπο ο οποίος παίζει ρόλο στον πάγκο, ένας άνθρωπος που την άλλη φορά, για το Χιμένεθ λέω, τον έδιωξαν κλωτσιδών από την ΑΚ και πέρσι την γλίτωσε στο τσακ. Αυτός που έδειχνε το δάχτυλο στην κερκίδα. Αλλά φυσικά εκεί η κυρία Σκολαρίκη δεν εξάντλησε την αυστηρότητά της, ούτε καν ασχολήθηκε, τον χάιδεψαν. Ο άνθρωπος αυτός βγαίνει και κάνει τι δηλώσει. Καλά, ότι πέρα από το αστείο του πράγματος όλη τη χρονιά είναι όλοι εναντίον μας και τέτοια, γελάει. Και το παρδαλό κατσίκι που γλίτωσε από τη σούβλα, γελάει και για το ότι γλίτωσε από τη σούβλα, αλλά κυρίως γελάει για τις δηλώσεις αυτού του απίθανου τύπου. Ο οποίος, ο Χιμένεθ, τι λέει κάθε φορά αυτός. Μια άλλη φορά στον Ατρόμητο δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί πανηγύριζαν, γιατί παίξαν έτσι οι παίκτες του Ατρόμητου. Δεν καταλαβαίνω γιατί παίξαν έτσι οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης. Τώρα χθες δεν καταλαβαίνω γιατί παίξαν έτσι, λέει, οι παίκτες του Πλατανιά. Υποβασμένη ομάδα για να πεις τι λες, ρε. Τι λες, ρε Φεδρέτη, είπε. Τι λες, αστείε. Τι λες, δηλαδή, τι ήθελες. Οι ομάδες να ανοίγουν τα πόδια να περνάει ο μεγάλος αυτοκράτορας, ο κατακτητής, ο χάρτινος πρωταθλητής. Αυτό ήθελες. Είναι εξοργιστικές οι δηλώσεις του. Δεν κατάλαβα. Αντί να πει συγχαρητήρια στον αντίπαλο που έδωσε ό,τι μπορούσε. Μήπως και σωθεί, γιατί δεν είχε υποβιβαστεί μαθηματικά ο Πλατανιάς πριν το χθεσινό μάτς. Δεν κατάλαβα δηλαδή τι έπρεπε να κάνουν. Να σου στρώσουν κόκκινο χαλί, μεγάλε κατακτητή, μέγα προπονητή, μείγμα Γκουαρδιόλα, Μουρίνιο, Κλοπ, εσένα. Να σου βγάλουμε και σικαλάκι, σε σεμεδάκι, να σου βγάλουμε τι, αφέψιμα, τι ήθελες. Να σου φέρουμε και μπαλέτα να σου χορέψουνε προσωπικό χορό. Ε, τον άνθρωπο, ακούστε, δηλαδή πραγματικά, χθες, δεν πίστευα πάλι στα αυτιά μου. Με μια ξυνήλα, γιατί παίζουν έτσι, παίζουν πλατέ. Τι λες ρε φίλε, σοβαρά. Να πληθούνε, να ξυριστούνε και όλες να είναι έτοιμοι για σένα. Ενώ να σε υποδεχτούνε. Ε, τι γίνεται ρε, τι γίνεται. Είχαμε δε και άλλο περιστατικό που αποδεικνύει τον πανικό στον οποίο βρίσκεται η ΑΕΚ. Βγάζει χθες την Αθλητική Κυριακή, η οποία αφού είχε αφιερώσει 40 λεπτά όλα στην ΑΕΚ, η επίδοξη πρωταθλήτρια και η βαθμολογία είναι αυτή και έτσι κι αλλιώς όλα όπως τα θέλουν δηλαδή. Τι κάνει, βγάζει το Μήνο από εδώ και έχει ο Μήνος τον υπεύθυνο επικοινωνίας τον Κυριάκο και τον Παντελή Κωνσταντινίδη. Οι οποίοι τι λένε, λένε την αλήθεια οι άνθρωποι έτσι. Ούτε έβρισαν, ούτε αφόρησαν, ούτε προκλητικοί ήταν στο λόγο τους, είπαν την αλήθεια. Αυτό που έδειξαν οι κάμερες. Ότι σφύριξε ο Κομίνης, ότι ο Ποντίκης φόρεσε την επικοινωνία, ότι είπε πάμε να παίξουμε, ότι δεν φαίνονται τρομοκρατημένοι οι παίκτες της ΑΕΚ. Αυτά που είδε ο κάθε ένας στο διαδίκτυο. Ο κάθε ένας είδε στις κάμερες που η ΑΕΚ δεν ήθελε. Σχεδόν πανικόβλητος και τρομοκρατημένος, ο ένας από τους δύο, Θοδωρακόπουλος νομίζω. Μετά από λίγο λέει, δεχτήκαμε λέει, τηλεφωνήματα από την ΑΕΚ, καταλαβαίνετε τώρα τι έχει γίνει ή ποιος μπορεί να έχει πάρει τηλέφωνο. Και υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια, γιατί δείξαμε λέει τη μία πλευρά και εμείς δεν ξέραμε τι θα ρωτήσει ο Μήνος και προσπαθούν να δικαιολογηθούν. Και εμείς ενημερώσαμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΑΕΚ ότι θα βγουν από τη Θεσσαλονίκη αυτοί οι καλεσμένοι να είναι έτοιμοι, μήπως κάτι δεν θα τους αρέσει. Ακούστε εδώ. Δηλαδή, του είχαν πει του Δημάτου, ή τέλος πάντων του, ποιοι είναι, ο Λισάνδρου, ποιοι είναι εκεί. Ακούστε, θα βγει από τη Θεσσαλονίκη ο Μήνος και θα βγάλει τον Παντελή Κωνσταντινίδη και τον Κυριάκο.
Δεν λέει να, να βγείτε κι εσείς αν θέλετε. Να είστε, λέει, έτοιμοι μήπως πουν κάτι που δεν θα σας αρέσει για να απαντήσετε live. Τρε, τι γίνεται. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι φοβερό πραγματικά. Και έβγαλε και ανακοίνωση μετά η ΑΕΚ. Εξέταση μαρτύρων, λέει, live και τα λοιπά. Τόσο χαμηλά. Τόσο χαμηλά. Σήμερα μέχρι τις 2 είναι τα υπομνήματα. Και μετά βγαίνει η απόφαση. Οι χιλιάδες άνθρωποι που βρέθηκαν στην Καμάρα, που βρεθήκαμε στην Καμάρα το απόγευμα, το μεσημέρι του Σαββάτου, είναι ένα πολύ 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 μικρό δείγμα. Είναι απλά μόνο ένα πρόγευμα. Είναι απλά μόνο μια μικρή αντιπροσωπεία. Πείτε ότι είμαστε αυτοί οι λίγοι που έχουμε την τρέλα μας, γιατί πιο πολύ με στενοχώρησε που είδα 40 πλάς περισσότερο. Κατανοούμε ότι ο κόσμος είναι κουρασμένος, ναι, κατανοούμε ότι ο κόσμος έλειπε. Εγώ λέω ότι είχε και 7 και 8 και 10 χιλιάδες. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι όλος ο κόσμος ζει και αναπνέει για την ομάδα. Και ας μην ήταν εκεί. Σήμερα λοιπόν θα καταθέσουμε τα τελευταία υπομνήματα. Και πρέπει, κύριε Σκουτέρη, να γράψεις ιστορία. Πρέπει να δικάσεις, όχι με το bullying που γίνεται από τα κανάλια, όχι με την περιραίωση ατμόσφαιρα, όχι με βάση μια εικόνα που κακός, θα το πούμε και σημερινή εκπομπή, μπήκε ο άνθρωπος μέσα, ναι, κακός. Και κακός φάνηκε, βγήκε τον μπουφάν, βεβαίως. Άσχημη εικόνα και μας δυσαρεστεί και μας στεναχωρεί όλους, εννοείται. Αυτό όμως δεν έχει σχέση με καμία τρομοκρατία, δεν έχει σχέση με καμία διακοπή με υποπαιτιότητα του ΠΑΟΚ, άρα δικάζεις αυτό που βλέπεις. Επιστρέφεις στους 3 βαθμούς και μπαίνουμε να παίξουμε τα τελευταία 6 λεπτά με την ΑΕΚ να χάνει 1-0. Κι άσε το Δημητριάδη να ανεμίζει τα χέρια. Κατά τα άλλα υπάρχει και το αγωνιστικό. Είδαμε φέτος τον καλύτερο ΜΑΚ της χρονιάς, επιτέλους, έστω και στα στερνά. Μάλλον καταλαβαίνει ότι με τις εμφανίσεις που είχε μέχρι τώρα δύσκολο να κερδίσει την παραμονή του, ενώ περιμένει και ο τρελός να επιστρέψει, ο Ερίκε κάνει ένα εξαιρετικό μάτς. Και μπορεί να μην σκόραρε ο ίδιος ο ΜΑΚ, αλλά ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις, τα γκολ να στρώσει, να τρέξει. Είχαμε και την καλύτερη εμφάνιση από τη μέρα που ήρθε του Ελκαντουρί, ο οποίος λόγω του ότι έλειπε ο Πέλκας πήρε το χρόνο του και έδειξε και αυτός πράγματα. Για πρώτη φορά είδαμε έναν καλό Ελκαντουρί. Δεν ξέρω αν θα μείνει, το λογικό είναι να μείνει. Μήπως έχουμε περίπτωση Βαρέλα. Αυτό ευχόμαστε. Δηλαδή παίχτης που την πρώτη χρονιά δεν υπήρχε, τη δεύτερη μας έβγαλε τα μάτια. Μακάρι φέτος, είχε και τροματισμό βέβαια, ο Ελκαντουρί, μακάρι φέτος να μας αποδείξει πράγματα. Λύσαξαν επίσης με τον Τουρσουνίδη. Στη ρήμη του λόγου, είπε λοιπόν τι κάνετε, τι θέλετε να κάνετε, θέλετε να χωρίσετε την Ελλάδα στα δύο. Τον περιέλαβαν οι τόσο εύθυκτοι δημοσιογράφοι, Η τόσο εύθυκτη και τόσο ευαίσθητη στο θέμα της Ελλάδας δημοσιογράφη, και τον πέρασαν πριν ο Κορδέλα. Όποιος ξέρει τον Τουρσουνίδη ξέρει τι παιδί είναι. Ένα παιδί διαμάντι. Διαμάντι. Φυσικά και είναι εν τη ρήμη του λόγου, φυσικά και είναι σχήμα λόγου το χωρίζουμε στην Ελλάδα στα δύο. Εσείς θέλετε να χωρίσετε την Ελλάδα στα δύο. Εσείς θεωρείτε Β' κατηγορίας ανθρώπους στη Βόρεια Ελλάδα με όλα αυτά που κάνετε. Όχι μόνο ποδοσφαιρικά, σε κάθε επίπεδο. Όλοι αυτοί που βγήκαν λοιπόν τόσο εύθυκτοι για το εθνικό ζήτημα, έτσι είπανε, ότι εθνικό ζήτημα, το ότι μιλάει ο Τουρσουνίδης και λέει αυτό, έτσι, τον περιέλαβαν. Όλοι αυτοί που έχουν την πρεμούρα να χρηστεί χάρτινη πρωταθλήτρια η ΑΕΚ και παίζουν
το παιχνίδι, πότε του κόκκινου, πότε του πράσινου, είχαν τέτοια ευδεξία, δεν τους είδα έστω και μία φορά να γράψουν ένα πύρινο μπλοκ, ένα λόγο, να βγουν να αρθρώσουν όταν ακούγεται το βου-βου Βούλγαρη μέσα στα γήπεδα και στο Καραϊσκάκης και στη Λεωφόρο και στο ΟΑΚΑ. Δεν είδα τέτοια αντίδραση, δεν είδα τέτοια ευαισθησία ίδια. Δεν τους είδα να νιώθουν το ίδιο θυγμένοι, να υπάρχει το ίδιο γρήγορη αντίδραση. Δεν είδα να υπάρχει τέτοια αντίδραση. Τώρα στην κουβέντα του Τουρσουνίδη, που ο Τουρσουνίδης δεν είναι ούτε φορέας είναι, ούτε διοικούντας είναι, ούτε ρόλο έχει τίποτα. Εκφράζει τη δική του άποψη. Σαν οπαδός του ΠΑΟΚ μίλησε. Σαν πρώην ποδοσφαιριστής. Τρελαμένος από την κλοπή και την αδικία. Πέσανε πάνω να τον κανιβαλίσουν και αυτόν. Περιμένω την ίδια αντίδραση λοιπόν από τους εύθυκτους, από τους δίθεν αντικειμενικούς και σε άλλες περιπτώσεις. Όταν ακούγεται τον εθνικό σύνθημα ή όταν συμπεριφέρονται με τρόπο κάθε άλλο παρά όπως αρμόζει σε έναν Έλληνα, όπως είναι ο Ιβάν Σαββίδης, δεν είδα πουθενά να βγαίνει κανένας σου να λέει «Τι χαλάτε, γιατί τον λέτε Ρώσο τον άνθρωπο? Γιατί τον λέτε Ρώσο?» Ενώ είναι Πόντιος, Έλληνας Πόντιος. Αυτά, κλείνω την παρένθεση, ήθελα να τα πω αυτά για τον Τουρσουνίδη. Ένα μεγάλο μπράβο στο μπάσκετ, 7 μάτς αίτητη ομάδα, είχε και Κοσμάκο αρκετό με το Λαύριο, μπράβο. Τώρα έχουμε Γαύρο έξω, Πανιόνιο έξω και Φάρο μέσα. Με 2 νίκες αυτά τα μάτς κλειδώνουμε την τετράδα. Και αν σας ακούγεται κάπως, το έχω πει πολλές φορές, το φόρτε μου δεν είναι το μπάσκετ, το ξεκαθαρίζω, δεν είμαι ηδήμονας, αλλά έχω ανθρώπους που ζουν και αναπνέουν για το μπάσκετ και τα συζητάμε, φίλους, και εμένα με ενδιαφέρει, εννοείται με ενδιαφέρει, απλά δεν θέλω να το παίξω και πολύ ξέρω να πούμε πάνω στο μπάσκετ. Τι ξέρω εγώ? Ξέρω ότι με ένα ελάχιστο μπάτζετ σε σχέση με τα πολλά εκατομμύρια που πληρώνουν οι άλλοι τρεις, και μιλάω και για τον Παναθηναϊκό του Γιαννακόπουλου και για τον Ολυμπιακό των Αγγελοπουλέων και για την ΑΕΚ του Αγγελόπουλου, μιλάμε για τεράστια ποσά. Όσο κοστίζει μόνο η κάλτσα του Σπανούλη ή όσο κοστίζει το παπούτσι του Καλάθη, κοστίζει όλη η ομάδα του ΠΑΟΚ. Άρα για άθλο πρόκειται. Και αν είχε καμπανεβάσματα η ομάδα, ήταν μέχρι να τη μάθει ο προπονητής. Τρομερός πέτεγουεϊ, 34 πονταλάκια. 34. Είναι ρεκόρ 12ετίας. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι η απόδοση της ομάδας, μακάρι να συνεχίσει. Κατά τ' άλλα, είχαμε ποστάρισμα Σαββίδη, τρέχω να τα προλάβω όλα, να ανοίξουμε μετά γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ποστάρισμα Ιού Σαββίδη, που έχει φωτογραφία το Σταφυλίδη με ασπρόμαυρα έξω από την Τούμπα, όπου τον περιέλαβε ο Βιρίνα και του λέει «Πσ, πού πας ρε? Πας εδώ θα μείνεις. Ποια Στόουκ και ποια Αγγλία τώρα και ποια τελείωσαν αυτά. Το ζήσες το όνειρο και στη Γερμανία έπαιξες σε ομάδες και στην Αγγλία 2 φορές. Έλα, εδώ, έλα για να πάρουμε και το επόμενο πρωτάθλημα. Σε αυτό δεν ήσουνα, να είσαι στο επόμενο πρωτάθλημα». Τώρα, το ότι ο μικρός Σαββίδης, που έχει φυσικά όχι απλά λόγο, έχει κυρίαρχο λόγο στις μεταγραφές, δεν εκφράζει τον εαυτό του, εκφράζει την οικογένεια όπως καταλαβαίνετε. Το ότι τον βάζει, πώς σας φαίνεται, δεν του πάνε τα ασπρόμαυρα? Τον βάζει μέσα στο κάδρο, θα πω κάτι που το είχα πει από πέρσι ήδη. Θα ήταν ιδανικό το σενάριο να επιστρέψουν δύο πρωτοκλασάτοι ποδοσφαιριστές που ο ένας φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟ και έφυγε σε εποχές οικονομικής ένδυας. Δεν τον πρόλαβε ο Σαββίδης αυτόν. Από τα σπλάχνα της ομάδας, ένα μπράβο κάθε φορά λέω στον σπουδαίο Λάσλο Μπόλωνη, που αυτός τον ανέδειξε, που αυτός τον πίστεψε και του δώσε ρόλο και του δώσε υπόσταση μέσα στην ομάδα. Ενώ ήταν πιτσιρικάς τότε ο Σταφυλίδης, έχει κάποια χρόνια που έχει φύγει. Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε αριστερό back half το Σταφυλίδη
και στο κέντρο της άμυνας τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, που μπορεί να μην τη φόρεσε τη φανέλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τη φοράει συνέχεια. Στα αποσταρίσματά του ποτέ δεν σταμάτησε να εκφράζει την αγάπη του για τα 4 γράμματα. Έχοντας λοιπόν τέτοιες μεγάλες προσωπικότητες, έχοντας τέτοιους θέλει να φέρει μάλλον το καλοκαίρι ο Ιβάν. Ο Ιωάννης Αβίδης αυτούς θέλει να φέρει. Μπορούμε, φανταστείτε μια ομάδα με Μάτος δεξιά, Σταφυλίδη αριστερά, Βαρέλα και Κυριάκο Παπαδόπουλο. Με Βιερίνια μπροστά, με Πρίγιοβιτς, με Πέλκα, μέσα με Μπίσεσβαρ. Γιατί θα έρθει και ενίσχυση στο αμυντικό χαφ. Εκεί υπάρχει ζήτημα. Λογικά δεν θα συνεχίσει ο Κάνιας. Δεν ξέρω αν θα γυρίσει ο Χαρίσης, δεν θα πρέπει να έχει φύγει ποτέ. Αλλά φανταστείτε, με τέτοια λοιπόν ονόματα, καταρχήν υπάρχει μηδενικό ρίσκο αν φέρει τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και τον Σταφυλίδη. Έτσι τρελαμένοι που είναι, τρομερή ποιότητα βάζει στην ομάδα. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι εστί ΠΑΟΚ, δεν χρειάζεται να του εξηγήσει τίποτα. Και φτιάχνει ομάδα με τεράστιες προσωπικότητες. Με ανθρώπους που τους εμπιστεύτηκαν ομάδες στην Bundesliga. Πριν τα σπάσει το καλοκαίρι, ο Σταφυλίδης ήτανε σημείο αναφοράς στην Augsburg. Με γκολάρες έξω από την περιοχή, με τρομερή παρουσία, από τα καλύτερα αριστερά μπακ στην κατηγορία. Ήρθε το Αμβούργο, έφτασε τα εκατομμύρια και δεν τον έδωσε η Augsburg. Και άρχισε μετά η γκρίνια σου, λέει: καθίστε ρε παιδιά, έρχονται αυτοί να με πάρουν, δίνουν 7 εκατομμύρια και εσείς ζητάτε 10 και μου κόβετε το δρόμο. Τα σπάσανε. Ναι, τον άφηναν μετά απ' έξω για παραδειγματισμό και τέλος πάντων έχασε το δρόμο του ο Σταφυλίδης. Αυτό το οποίο έχουμε να πούμε είναι δύσκολες οι περιπτώσεις, εννοείται, και οι δύο, με πάρα πολλά λεφτά που πρέπει να δοθούν, όμως τέτοιους θέλουμε για να πάμε να κάνουμε του χρόνου πορεία πρωταθλησμού και να το πάρουμε πάρει το πρωτάθλημα. Για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την είσοδο στους ομίλους του Champions League, θέλει τέτοιους, θέλει σπουδαίες προσωπικότητες. Μεγάλους παίκτες και παικτικά. Και παικτικά, αξία δηλαδή, αλλά και σαν προσωπικότητες. Αυτό. Τι άλλο, 29 Απριλίου, 14η αιμοδοσία μας. Θα το λέμε συνέχεια. Ζυγώνουν οι μέρες. Ζυγώνουν οι μέρες. 29 Απριλίου θα είμαστε έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου του Στούμπας. Έξω από το δεύτερο σπίτι μας. Πάμε να δώσουμε ζωή στον συνάνθρωπό μας. Ελάτε κι εσείς που δεν μπορείτε να γνωρίσετε τα ζουμουσάκια. Να τους σφίξετε το χέρι που τόσα χρόνια δίνουν αίμα. Να γνωρίσετε τον Τεκίδη που έρχεται από την άλλη άκρη της Ευρώπης. Ξεκινάει από τη Γερμανία μόνο και μόνο για την αιμοδοσία. Να γνωρίσετε τους παππούδες μας. Τους συντριβανίσους που είναι εκεί. Σηκώνονται και έρχονται ενώ δεν μπορούν να δώσουν αίμα. Μόνο και μόνο για να συμμετάσχουν στην παρέα μας. Ελάτε σε αυτή την τρελοπαρέα. Υπάρχει πάρα πολύ ωραίος πυρήνας. Υπάρχει πάρα πολύ ωραία πρώτη ύλη στο ζουμού σου. Το λέμε για εσάς τους καινούριους. Ελάτε να γνωρίσετε τους αθλητήριους. Ελάτε να γνωρίσετε τα ζουμουσάκια που θα δώσουν αίμα για 14η φορά. Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά. Μακάρι αχρίαστο να είναι, αλλά συνήθως ψάχνουμε να βρούμε κάθε μέρα. Χτυπάει το τηλέφωνο. Θα πάμε σε διάλειμμα. Για μια ακόμα φορά χάρηκα τις δηλώσεις του Λουτσέσκου. Ούτε στρογγυλεμένα, ούτε διπλωματία, ούτε να αφήσω πόρτα ανοιχτή στην Αθήνα, γιατί αύριο μπορεί να φύγω από τον ΠΑΟΚ. Να έχω μια πορτούλα ανοιχτή όπως σε σκεφτότανε, εγώ λέω, η συντριπτική πλειοψηφία των προπονητών, επαγγελματίας. Ο Λουτσέσκου δεν είναι ΠΑΟΚΣΑΚΙ από μικρό παιδί. Δεν μεγάλωσε με την αφίσα του Αλαβάντα, να πούμε, στο κρεβάτι του. Γι' αυτό λοιπόν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που είναι τόσο οξύς, είναι τόσο τσεκουράτος, κλοπή. Το ξαναλέω συνέχεια, λέει. 61 βαθμοί, με ένα μάτς λιγότερο, αυτούς έχω. Έχω πάρει το πρωτάθλημα, ήρθαν μας κλέψανε. Είμαι τρελός, λέει. Θα ήθελα να πω παραπάνω, αλλά συγκρατούμε. Σε γουστάρουμε, σε κατηγορήσαμε, σε περάσαμε πυρονοκορδέλα. Σε κριτικάραμε αυστηρά όταν έπρεπε. Τώρα πρέπει να ακούσει τον καλό τον λόγο από εμάς. Γουστάρουμε που μιλάει έτσι ο προπονητής μας. Γουστάρουμε. Δεν σημαίνει ότι παίρνουμε πίσω αυτά που σου είχαμε πει τότε. Έτερον εκάτερον. Τα λάθη που έκανε στην αρχή. Οι παραλήψεις, οι αιμονές σου με κάποιους παίκτες. Το κακό πρόσωπο της ομάδας στην αρχή, ναι, δεν ήταν δική σου η ομάδα, δεν την είχες παραλάβει εσύ από την αρχή, δεν την προπόνησες. Έπρεπε να ακούς την κριτική. Στα λάθη που έκανες. Τώρα λοιπόν θα ακούς το σωστό λόγο. Γιατί
Και εσύ πιστώνεσαι τα τριγωνάκια και τις 14 μπαλιές. Είναι έργο προπονητή. Η κομπίνα που έγινε με τον Ατρόμητο φαίνεται εκεί το χέρι του προπονητή πώς έχει μπει. Είναι δουλεμένο αυτό. Και πέρα από την πινελιά που έχεις βάλει στην ομάδα, το πώς διαχειρίστηκες το ρόστερ, το πώς παίζουν και για σένα οι παίκτες και λένε για σένα τα καλύτερα, το πώς έξω πιάνεις, τρέχεις να τους πιάσεις αγκαλιά, τρέχεις να τους μιλήσεις, παίζουν όλα ρόλο. Όλα έχουν σημασία το πώς μεταχειρίζεσαι τον παίκτη που βγαίνει. Αλλά κυρίως τώρα τελευταία και για τις δηλώσεις σου. Δεν στρογγύλεψες τίποτα, δεν πήγες να υπεκφύγεις, δεν χρησιμοποίησες έναν χάρτινο λόγο, ένα λόγο εντάξει να μην δυσαρεστήσουμε τώρα κάτω γιατί αύριο δεν ξέρεις. Γιατί ο Λουτσέσκου έχει κλείσει άπαξ διαπαντός τις πόρτες στις ομάδες κάτω. Και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Παναθηναϊκός δεν υπάρχει. Και στους δύο αυτούς. Με το πόσο σκληρός είναι σε εκφράσεις, το πόσο αληθινός, να ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση και γι' αυτό του λέμε ένα μπράβο. Θα πάμε σε διάλειμμα. Αύριο έχουμε κύπελο, εννοείται 7.30 ώρα με πολλές αλλαγές. Με πολλές παρουσίες που δεν είχαν χρόνο. Όλα θα τα τακτοποιήσουμε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Δεν μου λες πώς το λένε αυτό που κουνάνε κολομέρι. Twerking. Ε, έτσι λέγεται. Καταρχήν, οι δικές μας κουνούσαν τα κολομέρια από πολύ πολύ νωρίς πάνω στα τραπέζια. Και για να μην πάω πριν γεννηθώ, δεκαετία 80, εμείς είχαμε ανακαλύψει το κούνημα του κόλου πολύ πριν εσείς βγείτε. Να μας πείτε τώρα twerking. Καταρχήν, αυτό που κάνουν οι Αμερικανίδες, τον κουνάνε σαν ένα ζελέ που του ρίχνεις φαλιάρα, δεν είναι ωραίο, είναι αντιαισθητικό. Θέλει αργό κούνημα, τσιφτετελέ κούνημα, αργό, αισθησιακό, αισθαντικό. Αυτοί τον κουνάνε σαν να έχουν μπει στην πρίζα, ρε παιδί μου. Είναι σαν να είναι ένα. Δεν είναι αυτό. Το μαύρο το κούνημα έχουν. Ειδικά έχει μαύρες φίλες που έχουν τρομερό πίσω σύστημα, έτσι. Δεν αντιλέγω, δεν αντιλέγω. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει. Πάμε στις γραμμές. Μου δίνετε και ονοματάκι, αν γουστάρετε. Για κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης, το νούμερο 1 κρεοπωλείο της πόλης. Όποιος πήγε. Ξέρει ότι είναι νοστιμότατο, ότι είναι εκλεκτά όλα. Μερακλής ο άνθρωπος κάνει αυτή τη δουλειά επειδή του γουστάρει, όχι επειδή έτυχε. Γουστάρει, το βλέπετε με τι μεράκι βάζει τα κρέατα. Τα κρέατα ενός μήνα λοιπόν. Έχουμε ταΐσει κόσμο και κοσμάκι όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουμε. Και ο Μιχάλης και ο Άγγελος στη Νεάπολη. Σήμερα λοιπόν μια σακουλάρα κρέατα. Μου δίνετε το όνομά σας και τα τρία τελευταία ψηφία. Συνεχίζεται όλο αυτό το διάστημα και έχει γίνει δεκαπλό jackpot γιατί πάμε μήνες πλέον. Το ποιος αυτός 1-0, όποιος καταφέρει να μας ξεγελάσει και γουστάρω πολύ αυτός που προσπαθούν βέβαια καθημερινά, θα έχει τριήμερο στις Θερμές, Δευτέρα ως Πέμπτη. Θα πω για εκεί, γιατί υπήρξε άνθρωπος που πήγε χωρίς βάουτσερ. Θα έρχεστε από εδώ να παίρνετε το χαρτάκι για να πηγαίνετε εκεί. Έχουμε τέτοια ζητήματα. Τέλος πάντων, τριήμερο, κρέατα. Λαδόκολες, όλα στα όρθια, αυτά, φαγητά, σούξου, μουξου, γυαλιά, θα έχει πακέτο, μεγάλο θα έχει. Αυτός που θα μας καταφέρει να πούμε ποιος και θα πει αυτός 1-0. Συνεχίζεται, έτσι. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Oh, καλό στο παιδί. Γεια σου Γιώργο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλά Γιώργο, με ακούς που είμαι απέναντι από το βουνό, πρόσεξε. Γιώργο. Γιώργο. Αγόρι μου, καλό. Μπορώ να στείλω ένα μήνυμα εκεί προς τα κάτω προς τη Λιβαδιά. Βεβαίως να το στείλεις. Αγαπητοί ποδοσφαιριστές της Λιβαδιάς, μετά αύριο που θα παίξετε με την ΑΕΚ, θέλω να είσαστε χαλαροί. Δεν θα κάνετε καμία προσπάθεια. Οι άνθρωποι πρέπει να κερδίσουν. Ακούστε το Χιμένες. Όλοι τα έχετε βγάλει. Έτσι, τι είναι αυτό, λέει. Τι είναι αυτό, λέει. Πες μου για να κερδίσουμε. Δεν ντρέπεται που τα λέει. Δεν ντρέπεται. Δεν κάνει μια ανακοίνωση. Δεν ντρέπεται. Εδώ βάλαν τον Αραούχο να πει: πάω να πάμε να πάρουμε το κύπελο το κλεμμένο το περσινό. Πιο κλεμμένο, ρε Μπαγλαμά. Ρε Σαλτιμπάγκε. Πιο κλεμμένο. Το πέναλτι που έγινε πριν δεν το είδε. Η μισή φτέρνα ψάρε του Ερίκε. Αλλά έτσι του είπαν να πει το πείμα. Τέλος πάντων. Ο μάγκα ο πρόεδρο. Ο Πουράκιας δεν μπορούσε να πει. Ρε, σταμάτα να λες αυτές τις παπαριές. Ποια ρε, ίσα αφού και αυτός θέλει. Έλος πάντων. Δηλαδή, ακούς και ανεβαίνει το έμος ο κεφάλι. Άστα. Θα πάθουν κανένα κεφαλικό από αυτά που ακούμε. Ενώ ο δικός μας του είπε πέρσι, αν νομίζεις ότι σε αίσθησα,
Αν νομίζεις ότι το λάθος αυτό η φτέρνα του Ερίκε, ότι εγώ έβαλα τους διαιτητές να με σφυρίξουν έτσι, να ξαναπαίξουμε. Ισχύει αυτό, είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Γιώργος Σαββίδη. Του είπε, έλα να παίξουμε ρε, δεν θέλω να χαλάσω τη σχέση μου μαζί σου. Πάμε να καθαρίσουμε το τελικό ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι παντελονάτος, έλα να ξαναπαίξουμε το τελικό. Που το ξέρεις είναι τόσο βρώμικο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ το οποίο μόνο ζητάω θέλει προσοχή το αυριανό παιχνίδι και τα παιχνίδια τα οποία θα ακολουθήσουν να μην έχουν αποβολές και κίτρινες κάρτες αύριο για να μην παίξουν το τελικό. Θέλει προσοχή, μεγάλη προσοχή, παιδιά. Ναι. Αυτή είναι τύρη και μανία όλοι τους. Θα βάλει αρκετούς, εδώ... θα βάλει αρκετούς αναπληρωματικούς. Δηλαδή, μακάρι, μακάρι. Παίκτες που δεν έχουν αναπληρωματικό. Τώρα ο Αζεβέδο, ο Αζεβέδο, ας πούμε, τι θεωρείται δευτεράντζα. Πού θα παίξει. Δεν λέμε δευτεράντζα. Ναι. Απλώς γυρίζουμε και λέμε θέλω από εδώ και μπρος τα παιχνίδια θέλουν μεγάλη προσοχή να μην έχουν αποβολές για τον τελικό. Θυμάστε ότι μας κάνανε με τον Παναθηναϊκό. Πώς δεν θυμάμαι. Με Νάτχο, με Κλάους δεν παίξαν ποτέ. Ακριβώς, και πήγαμε αποδεκατισμένοι. Άλλη παικτάρα, ο Νάτχο τώρα που το θυμήθηκα. Να, άλλο α πούμε για το κέντρο. Δηλαδή με Σταφυλίδη, Κυριάκο Παπαδόπουλο, με Νάτχο. Αυτά, να τέτοιου θέλω, φίλε. Τέτοιου θέλω, τέτοιου, τέτοιου. Όπω προχθέ χειροκροτήσαμε και τον γκολ του Πανιωνίου. Ήταν γκολάρα. Φυσικά. Αλίμονο. Αλίμονο. Μπράβο το παλικάρι. Αλίμονο. Δεν πιανόταν με τίποτα. Όχι ο. Τίποτα. Κορεμένο ο Γιασίνα. Δεν είναι κανένα να το πει. Κανένα. 4-16 Γιώργο. Γεια σου Γιώργαρα μου. Τα δίνει σε όποιον έχει ανάγκη. Έγινε. Okay. Σε χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Γιώργαρα μου. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Καλή επιστροφή στα σχολεία. Γονείς, δάσκαλοι, παιδάκια, εκπαιδευτικοί, φύλακες, τα πάντα, όλο το σύστημα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, 533. Καλώς το Θοδωρή. Πού σε ρε Θοδωρά, ναι. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Καταρχήν βάλουμε την κλήρωση και άμα τύχω, δώσω σε κάποιον άνθρωπο. Μπράβο ρε φίλε. Τα τρία, ένα αυτό. Θόδωρος, πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία. 492. Ωραία. Μην μπερδευτείς και βάζεις 5-3. Ένα, συνήθως εκεί πάει το χέρι. Αλλά είπαμε, εντάξει. Για πες. Προφανώς επειδή ετοιμαζόσαν για την εκπομπή, έχασε στο show το πρωί στο Sky. Οικονόμο, Πορτοσάλτε, με φωκά βουλευτή. Δεν βλέπω πια. Λοιπόν, τρεις λέξεις είπα. Αξίζει τον κόπο. Όχι, όχι. Ακόμα και τώρα στο διάλειμμα. Δεν είναι ότι το έχασα επειδή μπήκα στην εκπομπή, ούτε επειδή ετοιμαζόμουν. Δεν βλέπω πια. Σταμάτησα, αδερφέ. Το λέω ειλικρινά. Ούτε σας λέω τι να δείτε και να μην δείτε. Δεν θεωρώ ότι έχω τέτοιο ρόλο. Μόνοι σας καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ, φίλε, δεν αντέχω. Μετά από αυτό που έγινε με το Σαββίδι και με τον Μπάου, δεν μπορώ, φίλε. Πραγματικά. Λέω γιατί να πάω γαλασμένο. Άστο. Κοίταξε, έχουμε ξενερώσει. Εγώ για να καταλάβεις χθες, πήγα μετά από 25 χρόνια σε ερασιτεχνικό. Είδα σωρωτή βασιλικά. Πόσο ήθος μπορεί να έχεις. Ντέρμπι. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι σοου είχε τέλος πάντων, για τον ΠΑΟΚ, τι, για τον ΠΑΟΚ. Τι, για τον ΠΑΟΚ, τι, δεν κατάλαβα. Ο Πρωτοσάλτε, λέω, το πρωί, τι. Ο Πορτοσάλτε και ο Οικονόμου είχαν καλεσμένο στην εκπομπή το Φωκά με αφορμή αυτό που δήλωσε για τον Ακαή, Ακαή και τα λοιπά. Α, μάλιστα. Και έκανε επίθεση ο Φωκάς, είπε όλα αυτά που αισθανόμαστε όλοι, τα είπε τόσο χύμα. Μάλιστα. Και έτσι αξίζει να δει τις αντιδράσεις. Μάλιστα. Δεν το είδα. Φίλε, θα το γυρίσω με το σύστημα να το δω. Θα γυρίσω πίσω το μαραφέτη. Αξίζει τον κόπο και είμαι σίγουρος ότι θα το δεις για το σχολείο της αύριο στην αυριανή πολύ. Είμαι σίγουρος. Μάλιστα. Αυτά, άντε την καλή. Έγινε Θοδωρή μου. Να σε καλά, να σε γερός. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το κορίτσι. Α, καλημέρα, εγώ είμαι τώρα. Τι γίνεται. Καλά, δόξα τω Θεώ. Τι κάνετε εσείς. Μια χαρά. Είσαι ή. Ωραία. Ελένη. Γεια σου ρε Ελένη. Για πες. Εν τω μεταξύ βγαίνουν πάντα οι γραμμές και εγώ σας ακούω τώρα από το ακουστικό. Ναι. Και μιλάω κάθε φορά μόνη μου. Αυτό το κάνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πρέπει να το ψάξεις άμα μιλάς μόνη σου. Εγώ καλημέρα. Νομίζω σε μένα που στείνεσαι. Είναι πολύ ωραίο. Θα με ακούει και κανένας και θα γελάνε λόγω. Είναι πολύ ωραίο γιατί δεν διαφωνείς ποτέ όταν μιλάς με τον εαυτό σου. Έτσι υπάρχει ένας διάλογος. Ουσιαστικός μπορώ να πω και με ειλικρίνεια απόλυτη. Αλίμονο.
Αλίμονο. Δεν λένε έτσι, δεν λένε οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι. Πρέπει να κάνεις ενδοσκόπηση, να τα βρεις με τον εαυτό. Πώς θα τα βρω με τον εαυτό μου, άμα δεν μιλήσω μαζί του. Απλά πράγματα. Το δύσκολο είναι όταν ακούς απαντήσεις κιόλας. Και απαντήσεις. Εδώ μπαίνει η άλλη που έλεγε φωνές. Ακούω φωνές. Μάλιστα. Ναι, ναι, πραγματικά. Σαμπρίνα ήταν νόμιζε. Να συμμετάσχω κι εγώ στην κλήρωση. Βεβαίως. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία σου. 6-4-5. Γεια σου, Ελένη! Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Φιλιά. Να είμαστε. Καλημέρα. Φιλιά, γεια σου, Ελένητα μου. Πάμε παρακάτω. Γεια σας! Καλημέρα σας. Μόλις βγαίνει γυναίκα, αμέσως μαλακώνει όλο το θέμα, φίλε. Ναι. Να, και δεύτερη. Άιντε! Γεια σου, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλώς την είναι. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, με η Όλγα. Τι κάνετε? Αληθώς. Γεια σου, Όλγα! Ναι. Θα με βάλετε και εμένα στην κλήρωση. Να σε βάλω και στην κλήρωση, δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία. Τα τρία τελευταία ψηφία είναι το 656. Πες τι άλλο θες, χαιρετίσματα αυτά για τον Μπάου, για τον Χιμένεθ, για τον δικαστή. Δεν θέλω να δώσω χαιρετίσματα, να έχουμε υπομονή, γιατί ούτως ή άλλως το αποτέλεσμα το ξέρουμε. Δεν το καλά ξέρω. Καλά τα λες, ακούμε κάθε μέρα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ μπήκα στην παρέα το τελευταίο πεντάμινο. Μπράβο, φρεσκαδούρα. Δεν χρειάζεται. Ναι, σα ακολουθώ παντού. Χαιρόμαστε. Να είστε καλά. Γεια σου, Όλγα. Γεια σου, Όλγα. Και γεια. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Κάερε στα περιμετίζω λεβεντάσκε εσοπλικατόριο. Που σημαίνει! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι άλλο λέμε! Ζου μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Και τι λέμε στην κουφάλα. Έτσι. Κουφάλα νεκροθάφτη κάτω τα χέρια σου από το φωκά. Κουφάλα νεκροθάφτη κάτω τα χέρια σου από το φωκά. Άκουσες εχθές τα κανάλια. Αμέσως όλα τα δείξανε. Ναι. Τα άλλα δεν τα δείχνουνε τον άλλο το διαβατήριο που δεν το έβρισε και τελευταία τον αυτού το ξαναδείξανε. Τι να δείξουνε, τα πνίξανε όλα. Τα πνίξανε. Να ξανακυκλοφορήσει, να ξαναπάει στο εξωτερικό του, το δώσαν πίσω. Εδώ έχω πιάσανε, πιάσανε τον Τουρσουνίδη, πιάσανε και τον κάνανε τον Γιώργο, δηλαδή, τι να πεις. Καλώς πάντων. Ναι, από σένα τα δεν το ξέρω. Λοιπόν, έχω ένα μεγάλο παράπονο. Δεν το περίμενα εγώ αυτό το πράγμα. Αλλά για τον κύριο Διονύση. Ναι, τι εκεί που συζητούσαμε, είπε ο Τσατσαρός, ξέρω εγώ, λέω, να εδώ είναι, λέω, λέει να ανέβει, να λέει, να έλεγα κανένα από αυτά μας έλεγε, ξέρεις, τα δικά του εκεί πέρα ένα σωρό, ας πούμε, συνθήματα τα αυτά. Ναι. Και του λέω, να πάμε να βρούμε, λέω, τον Κωστάκη, του λέω, και να πάμε, λέω, να πούμε τα παιδιά εκεί πέρα, λέω, και το λέω, Διάδη και τον Κατσαρή εκεί πέρα που είναι όλοι μαζί. Ήρθε, κύριε Διονύση, ήρθε, μιλήσαμε, ναι. Τον είδα, ναι. Πήγε πάνω και τον είπαν, έχουμε, καλά, τα παιδιά έχουν δίκαιο. Αλλά την ηλικία του Ερκωστή. Α, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό τώρα μου το. Κάτσε λίγο. Περίμενε. Εμένα ήρθε με βρήκε, ήταν μαζί ήμασταν όλη την ώρα. Την μπροστά στην Παναγία δέξια ήμασταν. Όλη την ώρα. Το ξέρεις, είναι ήσυχος άνθρωπος. Ναι, τι. Ήρθε και με λέει, άμα σε πω, λέει, δεν με αφήσα να ανέβω πάνω που δεν έκλειγε ο άνθρωπος. Α, μάλιστα. Του λέω, τώρα καλά, τους είπες ότι είσαι 85 χρονό, ότι είσαι. Ήθελε να ανέβει να πει συνθήματα. Να πει αυτά τα δικά του, ξέρεις. Θα έλεγε κι αυτός. Ό,τι είπαν όλοι, θα έλεγε κι αυτός κάτι, ρε παιδί μου. Ένα, δύο λεπτά, τρία. Πόσα. Λοιπόν. Τέλος πάντων, του λέω, κακώς πήγες μόνος σου, του λέω. Το συζητήσαμε, θα πηγαίναμε μαζί, θα βρίσκαμε τον Κωστή, του λέω. Ο Κωστής έχει περισσότερες γνωριμίες εκεί επάνω, του λέω. Ακριβώς, όχι, θα λέγαμε και στον Χρήστο που είναι εκεί συντονιστική και στα παιδιά τα υπόλοιπα. Θα του λέγαμε ότι είναι συντριβανίσος, να πει ένα σύνθημα, θα ξετύχει. Να σου πω κάτι. Θα ήταν πολύ ωραίο το σκηνικό να βγει ένας άνθρωπος και να πει: εγώ είμαι 86 χρονών. Εδώ δίπλα από το συντριβάνι ξεκινήσαμε και να πει ένα σύνθημα. Απλά δεν νομίζω ότι τα παιδιά ξέρει κάτι. Εδώ λέει πράγματα που εγώ δεν τα θυμάμαι, ρε Κωστή, δεν τα ξέρω. Μα έχετε και καμιά 10 χρόνια διαφορά. Πόσα, 10, 11, 12. 12, 13, λοιπόν, πώς έχουμε, 13 χρόνια. Κοίταξε. Ήταν 20, εγώ ήμουνα. Δεν ξέρω πού απευθύνθηκε. Δεν νομίζω ότι τα παιδιά ούτε τον απαξίωσαν, ούτε τον συμπεριφέρθηκαν άσχημα. Λέει, δεν με αφήσανε, λέει, είναι, λέει, κοίταξε, τα παιδιά τον απάντησαν σωστά, εντάξει, δεν το φέρθηκαν άσχημα. Ναι. Τον είπανε, λέει, όσοι είναι να μιλήσουν, λέει, έχουμε κατάσταση, λέει, δεν χωράς, λέει. Ακριβώς έτσι. Αλλά του λέω, πες τους ότι έπρεπε, είμαι μεγάλος. Έπρεπε να μου πει να πηγαίναμε μαζί. Κάτι αυτό θα, τον θα, είπα, κάτι θα αυτό λέγαμε. Τον είπα, μόνος το συζητήσαμε, λέω, εδώ πέρα να πάμε να βρούμε τον Κωστή, του λέω. Καταρχήν, ο Κωστής ήρθε προς τα δω, στη δεξέδρα ήρθε, του λέω, θα τον βρίσκαμε. Αν, και με την καμάρα, στη γωνία ήμασταν. Να σου πω το εξής, αν, μόνο και μόνο αν λέγαμε στα παιδιά ότι είναι ένας συντριβανίσος. Τρώμε και την ώρα πει, τώρα. Όχι, εντάξει, δεν είναι τρώμε την ώρα, αλλά έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο. Είσαι και στο Λεοντιάδη αν λέγαμε, και στον Τουρσουνίδη αν λέγαμε, και στον Κατσαρή. Καταρχήν, να σου πω κάτι. Όχι, και στον Δημοκράτη Παπαδόπουλο αν λέγαμε ότι ξέρεις κάτι, αυτός είναι ένας συντριβανίσος, εκπροσωπεί
Όλους αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν από εδώ. Δίπλα είναι το Συντριβάνι. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε έστω και ένας. Με ένα κομμάτι στο χέρι του Τσουρέκη με έδωσε και με λέει πάω και ξέρω του μοίρε. Με συγκίνησε, έκλαιγα. Το πιστεύει, το τα γύρισε. Την άλλη φορά. Πήρε από το σπίτι. Πήρε από το σπίτι. Ναι, τον είπα. Την άλλη φορά του λέω γερή να είμαστε γιατί δεν σταματά εδώ ο αγώνας μας με αυτούς που βουλάξαμε εκεί κάτω, του λέω. Τέλος πάντων, τίποτα άλλο δεν έχω όπως, να πω. Όπως θα πω και σε αυτούς που με ρώτησαν, γιατί δεν ανέβηκες να πεις πάω και σε γιατί. Παιδιά, δεν μπορεί να ανεβαίνουμε έτσι. Άιντε, λοιπόν, τι να πούμε, τι έτσι ανεβαίνουμε πάνω έτσι, παιδιά. Δεν γίνεται. Αυτοί που μίλησαν τα είπανε υπέροχα, τα είπαν μια χαρά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ το ξεκίνησα για να μου πεις ποιον, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Δεν έχω γραμμένο τίποτα μέσα στο μυαλό. Μπορώ να πω καλή συνέχεια. Γεια σου αδερφέ μου, Μπιζίν Πάουκ. Έχεις μία από τις πέντε μπλούζες που γράφει πίσω Πάουκ πρωταθλητής. Χαιρετισμούς σε όλα τα ζουμουσάκια. Φιλιά, καλή εβδομάδα. Φιλιά. Yeah. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας και sorry που καθυστερήσαμε, ναι. Έλα Κωστή. Έλα αδερφέ μου, έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, επειδή και εγώ δεν ακούω το ιδιωτικό κανάλι του Φαλήρου κάτω, είπα το πρωί να βάλω το κρατικό που λέω θα είναι αντικειμενικό, απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους κτλ. Να δω τα αθλητικά. Νομίζεις. Δείχνει λοιπόν μια βαθμολογία 60 ΑΕΚ, 58 ΠΑΟΚ, σαν να μην έγινε το μάτς δηλαδή. Και κάνει σχόλιο αυτός με τα λίγα μαλλιά που κάνει τα αθλητικά το πρωί. Λέει, βέβαια λέει ο Λουτσέσκο χθες στην Αθλητική Κυριακή, είπε ότι έχουμε λέει 61 βαθμούς λέει, στο χόρτο. Ναι. Και η ΑΕΚ έχει 57 ας πούμε. Ναι. Αλλά ο καθένας λέει μπορεί να φαντάζεται και να λέει ό,τι θέλει. Να φαντάζεται. Άκουσε να δεις τώρα σχόλιο. Ναι, ναι. Άκου να δεις σχόλιο στο κρατικό τώρα. Αν δηλαδή δούλευε στο ΑΕΚ TV, τι θα έλεγε ας πούμε. Δηλαδή εμείς φανταστήκαμε ότι το μάτι έγινε 90 λεπτά και ήταν 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ, όπως έγραψε και ο διευθυντής. Ναι, το φανταστήκαμε φίλε. Ήταν όραμα. Όραμα. Είδαμε όλοι το ίδιο όραμα το Βαράλ να βάζει ένα καθαρό γκολ. Εσύ δηλαδή λέγονται αυτά σε κρατικό κανάλι, ο καθένας λέει μπορεί να λέει ό,τι φαντάζεται. Τι ό,τι φαντάζεται ρε φίλε. Δεν είναι μια εκδοχή αυτή. Περιμένουμε μια δικαστική απόφαση να βγει. Και στο κάτω-κάτω και αρνητική για τον ΠΑΟΚ να βγει η δικαστική απόφαση, στο χόρτο η βαθμή είναι 61. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι φανταστικό. Γι' αυτό είναι λέμε να πάρουμε τα τρία 61... υπόλοιπα μάτς. Αυτό λέμε, να πάρουμε και τα τρία υπόλοιπα μάτς μέσα με Ξάνθη, έξω με Παναθηναϊκό, μέσα με Πλατανιά, με τον Πλατανιά, να κάνουμε τη φιέστα μας. Εμείς θα πανηγυρίσουμε τον τίτλο του πρωταθλητή. Να πάρουμε όμως τα μάτς για να έχουμε στη βαθμολογία μέσα στο χόρτο να λέμε ότι είμαστε, εμείς είμαστε οι πρωταθλητές. Αυτό λένε και άλλοι. Το ξέρεις ότι θα μας βάλουν εμπόδια μέσα στη λεωφόρο. Είμαι καλά σοβαρά, μιλάς. Εννοείται, γιατί, φίλε. Γιατί όλοι οι Αθηναίοι τώρα περιμένουν ένα στραβοπάτημα εννοείται, για να πούνε ορίστηκε το χόρτο. Εννοείται, αυτό. Το ξέρω ότι μέσα Μελίσσα, στο μυαλό τους είναι Μελίσσα, αυτό. Μελίσσα, να το ξέρετε. Και ας το πάρει τη δικαστική απόφαση. Θέλουν αυτό μόνο ένα, να σπάσει ο ΠΑΟΚ σε ένα μάτι. Μα, να σπάσει για να πούνε ορίστε. Να, που λέγατε. Γιατί μετά δεν μετράει το πρωτάθλημα. Το ότι παίζουμε εμείς τώρα στα κόκκινα και οι παίχτες σκηνοβατούν μεταξύ παράνοιας, λογικής, φαντασίας, αυταπάρνησης, τρέλας, το ότι οι παίχτες έχουν γίνει ας πούμε ψυχολογικό τεστ, τους κάνουν, αυτό δεν το λέει κανένας. Τέλος πάντων. Προχθές ένα τελευταίο με τον κουμπάρο μου βλέπω ο Πάοκ Πανιώνης, είναι Ολυμπιακός. Ναι. Μου λέει καλά ρε, γιατί σκυλιάζεται λέει τόσο και στο πρώτο 20 λεπτό που τους είχαμε πατήσει, τι σκυλιάζεται λέει και παίζεται τόσο. Λέω ξέρεις και τι σκυλιάζουμε, γιατί ένα βαθμό να χάσουμε. Όλοι θα πείτε ότι το πρωτάθλημα κρίθηκε στα χαρτιά και είναι 5 ΣΑΚ. Βέβαια. Αφού το ξέρουμε τι δικαιολογία θα βρείτε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Yeah. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Κληρώνουμε κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα από το Κρεπολίο Μιχάλη στον Εύωσμο. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Αδαμάντο Πετρελίου Φρέσβου, Ασβεστο Κολοκυθόπουλο. Όχι, ρε Καραχατζημίτη, τη Ρουχόρο Προβατόπουλο με το σοβαρό παντελόνο και το λάστιχο. Τι κάνεις, αγόρι μου. Αδερφέ μου. Ή εμείς ή κανείς. Ή εμείς φίλε. Αυτό είναι το τελευταίο. Ή εμείς. Αυτό. Κωστή, θα με βάλεις στην κλήρωση. Θα σε βάλω, πες μου λίγο. Γιώργος 919. Γιώργος 919. Αλλά θέλω αποκλειστικά να το δώσεις όποιος έρθει με Καγέννη ή Μπέντλι. Εντάξει, κλαράγε. Καλημέρα, φίλε. Το τελευταίο μοντέλο όμως Καγέννη, όχι το παλιό τώρα. Έτσι, δηλαδή. Αγόρι μου. Να σε καλά. Γεια σου, Γιώργαρα. Γεια σου, Γιώργαρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Καλή εβδομάδα, δημιουργική και χαρούμενη. Ευχαριστούμε επίσης. Το όνομά σας. Με λένε Ρένα. Ρένα.
Μάλιστα. Θέλω να κάνω και εγώ συμμετοχή για, το, για τα κρέατα. Πείτε μου. Εγώ βέβαια και εγώ είμαι καινούρια της παρέας. Χαίρομαι. Ο άντρας μου ακούει. Εγώ κάνω, γελάω πολύ με αυτό τον απίστευτο χούλιαμά που κάνεις. Τρελαίνομαι. Μ' αρέσει η λέξη, πολύ η λέξη χούλιαμάς. Τρελαίνομαι. Τη γουστάρω πολύ τη λέξη χούλιαμάς. Δεν την καταλαβαίνω. Αν την μπούμε κάτω στην Αθήνα, δεν ξέρουν τι σημαίνει. Έτσι. Ναι. Χούλιαμάς είναι εδώ. Πολλά δεν ξέρουν εκεί κάτω, αλλά τέλος πάντων. Μα κατεβαίνω το καλοκαίρι, ο μπαμπάς μου είναι από τα δίδυμα Αργολίδας. Έτσι, δηλαδή ζω και στους δύο κόσμους εγώ. Κατεβαίνουμε το καλοκαίρι κάτω και έχει πριν λίγα χρόνια και τυχαίνει το εξής. Παίρνουμε με τον αδερφό μου τα ποδήλατα να πάμε στο γήπεδο να παίξουμε μπάλα στο χωριό. Και παθαίνουμε φούιτ. Πάει λοιπόν ο αδερφός μου στο Βουλκουνεζατέρ και του λέει: Αδερφέ, έχω πάθει φούιτ. Λέει: Τι έχει πάθει? Λέει, έχω πάθει φούιτ. Λέει, τι, πήγε στο γιατρό, λέει, πήγε να το δεις, λέει, φούιτ. Φούιτ, ρε, στο λάστιχο, φούιτ, έχω πάθει φούιτ. Φούιτ, δεν υπάρχει, δεν έχουν λέξη, ξέρεις, δεν έχουν ρένα, λέξη. Το λέει περιφραστικά, έσκασε το λάστιχό μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να μην κρατάω άλλο τις γραμμές. Με λένε Ρένα, σε 5.18 τελειώνει το τηλέφωνό μου. Γεια σου, Ρένα. Καλή και δημιουργική εβδομάδα. Να χαίρεσαι τον Αντρούλη σου που έχει και γούστο και ακούει ωραίες εκπομπές. Μπράβο στον άντρα της Ρένα! Φιλάκια, φιλάκια. Γεια σου, Ρένα. Γεια. Λοιπόν, μαέστρο, πάμε στην επόμενη. Άλλες τρεις. Πάμε, ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, να φύγει ο Δονής. Λοιπόν, από σήμερα έχει πεθάνει το να φύγει ο Δονής. Όχι, φίλε, αλλάζεις. Από σήμερα γίνεται. Καλημέρα, Όσκαρ. Όσκαρ! Τι να κάνει άρα για αυτό το παιδί. Αυτό το λεβεντόπεδο. Τι να κάνει άρα για αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Ένα στιγμή δεν πήγε από σας, ρε τσογλάνια, να τον δει τον άνθρωπο. Η ηθοποιούκλα. Ρε, ακόμη διασωληνωμένο τον έχουνε, ρε. Ρε, δεν τρέπεστε λίγο, ρε, αλυταριό της κοινωνίας. Τον ξεχάσατε, ρε. Τον ξεχάσατε. Ρε, τόσο ήταν. Τον άνθρωπο τον αφήνετε και σαπίζει. Έτσι. Ούτε στις τουρκικές φυλακές τέτοια μαρτύρια. Έτσι. Πες αλήθειες. Μου μιλάτε μετά για πρωτάθλημα, πετσινάδες, τα χαμδίθενάδες. Θα βγαίνεις ως Όσκαρ ή το χυλάκι του Όσκαρ. Καλημέρα, Όσκαρ. Η κουκούλα του Όσκαρ. Καλημέρα, Όσκαρ. Καλημέρα, Όσκαρ. Μάλλον, Όσκαρ. Τους ήρωες τους τιμούμε. Πρέπει να τους τιμάμε. Έτσι, έχεις δίκιο, φίλε. Εσείς εδώ πέρα πάνω Βούλγαροι δεν τα ξέρετε αυτά. Α, ναι, εκεί εμείς, πέρα που είμαστε ελληνόφρονες πατριώτες, πατριώτιδες. Εσείς εδώ πέρα πάνω είσαστε. Δεν είδα κανέναν από αυτούς που θύχτηκαν από αυτά που είπε εν τη ρήμη του λόγου και σαν σχήμα λόγου φυσικά αυτό που είπε ο Τουρσουνίδης. Δεν είδα κανένα από αυτούς να βγαίνει και να κάνει λόγους πύρινους στα θέματά του όταν ακούγεται το εθνικό σύνθημα, το Βούλγαρη στα γήπεδα. Λες, δεν είδα. Ούτε όταν είπαν Ρώσο τον Ιβάν Σαββίδη. Αδερφέ, εσύ έχεις καταγωγή από εκεί. Εγώ έχω σπουδάσει στην Πάτρα 5 χρόνια. Ναι. Δηλαδή, μην το συζητάς, ξέρεις τι λέμε. Ξέρω. Άλλοι κόσμοι είμαστε, άλλες πατρίδες. Είμαστε άλλα πράγματα. Είμαστε. Αν και στην Πάτρα, πρόσεξε, στην Πάτρα, επειδή την επισκέπτομαι συχνά, μένει και ο αδερφός μου, μας γουστάρουν και μας αγαπάνε, φίλε. Με τον τρόπο τους. Όχι, φίλε, δεν υπάρχει. Μας γουστάρουν. Σαν Θεσσαλονίκη, σαν η Πατρινή. Μπορεί να ακούγονται διάφορα για τους Πατρινούς. Δεν είχαμε ποτέ θέμα στην Πάτρα, φίλε. Εντάξει, έτσι. Τα 52 πίτη Πάτρα είναι άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία, φίλε. Και μιλάμε, αυτή είναι για τους γράφους Πατρινούς. Σαν Θεσσαλονίκη. σαν Θεσσαλονίκη. Οι διασκεδαστούπολοι και οι ερωτικοί. Αποθυμένο το έχουν, όχι μας γουστάρουν. Αποθυμένο το έχουν. Όχι, να ανεβούν έστω μια φορά να δουν αυτό το. Καλά, αυτό το. Αυτό το ερωτική πόλη, φίλε, δηλαδή. Ναι. Τι, αυτό. Τέλος πάντων. Είναι τεράστιο θέμα. Παπά μαζί με τα μουσια και με τα γένια μαζί, ας πούμε, και τα Τέλος πάντων. Λοιπόν, μένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό, ρε παιδί μου, αυτός προπονητής είναι στην κούλα. Τι είναι εκείνος που είχε την απορία, λέει, γιατί ο Πλατανιάς έπαιξε μπάλα. Ρε φίλε, προφανώς, hello, δηλαδή. Όχι, ήθελε να παίξει τσανταλίνα μανταλίνα, ξέρω εγώ, ή στρατέγκο, να πούμε, ίσο μπούτεο. Πες μας αν θες να παίξουμε σκάκι, να παίξουμε σκάκια. Όχι, πες μας να μην κατέβουμε, αν είναι να ενοχλούμε, ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη για την ενόχληση. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Συγγνώμη. Απλά επειδή, ξέρεις τι, σου λέει, μια φορά το έκανα που δεν ξαναβγήκα και δεν έπαιξα και πήρα τους τρεις βαθμούς και αφαιρέθηκαν και τρεις από τον άλλον. Δεν το ξανακάνουμε τώρα, μην κατεβαίνουν, αφού το πήραμε τώρα κολλάει. Να το δέσουμε σκηνή κορδόνι. Μάθανε ότι λαγγεύουμε, πλακώσανε και γύφτανε. Επειδή δεν θες να πεις τη λέξη μαμιόμαστε, σε καταλαβαίνω. Εσείς δεν ξέρω τι κάνετε, εμείς λαγγεύουμε τώρα από εκεί και μετά. Γεια σου, Όσκαρ! Τα χωριά σου, γεια σας. Φιλιά! Γεια, καλημέρα. Πάμε μία ακόμα πριν το τέλος. Δύο, ναι! Γεια σας! Πριν το τέλος για το διάλειμμα δηλαδή. Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Ο Στάθης είμαι, για την κλήρωση βάλεμε. Γεια σου, Στάθη!
Να πω τελευταία τρία ψηφία. Πώς να πει τα τρία τελευταία ψηφία και να μου πει και κάτι άλλο εκτός από αυτό. Ναι, θα σε πω και κάτι άλλο. Το 427. 427. Εγώ, αν και Αργιανάκη, πάει η παρέα μου και οι δύο παοξίδες είναι. Πήγαμε, σας είδαμε χθες. Το πρώτο ημίχρονο ήσασταν μπουρλότο. Τώρα στο δεύτερο, έτσι. Έτσι και ήταν έτσι. Και κάποιοι άλλοι εκεί, ξέρεις ποιοι ήτανε. Ξέρω. Ποιοι. Αυτοί, ένα μηδέν. Γεια σου! Για 5-0. Στο πληθυντικό δεν παίζει. Δεν έχει, δεν έχει γούστο. Γεια σου, Στάθη! Καλημέρα. Φιλιά! Τι γίνεται, ναι! Καλημέρα! Στο πληθυντικό δεν πετυχαίνει. Δεν πάει, δεν πάει, ρε παιδί μου. Καλημέρα, φίλε μου, και καλή εβδομάδα. Καλώς τα ακούω καθημερινά. Είσαι καλή παρέα τα πρωινά. Είσαι καλά. Είσαι καλά. Είσαι ο. Εγώ είμαι ο Λευθέρης. Γεια σου, Λευθέρη. Τα ακούω τώρα από, από κέντρο, ακούω, εντάξει, μένω εκτός Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Αν θες, βάλαμε και εμένα στην κλήρωση, μην σε καθυστερώ, γιατί έρχεται το διάλειμμα λογικά τώρα. Να μου πεις, δεν θέλω να μου λέτε μόνο όνομα και νούμερο, δεν θέλω να. Ό,τι έστω και τα χαιρετήματά σας, κάτι, τι θες να πεις. Εννοείται, εννοείται, αγόρι μου. Εννοείται. Να ξέρεις ότι είμαι φίλος του Ηρακλή, εγώ περισσότερο, αλλά τα παιδιά μου είναι ΠΑΟΚ, να το ξέρεις. Κανένας λοιπόν, δεν είναι τέλειος, είδες ότι έκανες σωστή δουλίτσα. Έτσι, και δεν βλέπεις, δεν ασχολούμαι, γιατί τα πράγματα είναι από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, 2-33 είναι το τελευταίο, τα τρία τελευταία νούμερα, γόρι μου. Έγινε, πατέρα! Καλημέρα, φιλιά, την αγάπη μου. Φιλιά, φιλιά, να σε γερός, να σε γερός. Λοιπόν, Μαστόρια, λεβεντόπαιδα, μπουμπούκια μου, ζουμουσάκια μου, 29 Απριλίου αιμοδοσία, 14η αιμοδοσία αθλητηρίων. Ελάτε να δώσουμε ζωή στον συνάνθρωπό μας. Ελάτε. Ελάτε να κάνουμε θεάρεστο έργο. Αυτό είναι μεγάλο, είναι το ύψιστο δώρο που μπορούμε να δώσουμε στον συνάνθρωπό μας. Δεν αγοράζετε, δεν παρασκευάζετε, δεν φτιάχνετε στα εργαστήρια. Γι' αυτό λοιπόν... Τι ακούμε στο βάζο. Τι ακούω. Ακούω, τι ακούω, διάφορα φίλε, ακούς διάφορα. Ακούς διάφορα. Λοιπόν, πάμε, πάμε διαλυματούμπεν, υπενθυμίζουμε... Μανολόπουλος οπτικά, Optic Stores Μανολόπουλος, γεια σου Μανόλο! Τρεις γενιές, κορυφαίος, δεν νοείται να ψάξει αλλού για γυαλί ηλίου, για γυαλί οράσους, για φακό επαφής. Εκεί, στον Αρχιμάστορα, στο Γνώστη, φυσικά ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, καταπληκτικά πράγματα. Καταπληκτικά πράγματα θα βρείτε εκεί στην ηλεκτρονέτ, 51 χρόνια εμπειρίας και νεφ, νούμερο 1 συσκευές για μαγειρική κτλ. Τα πάντα όλα, τηλεοράσεις, ψυγεία, πλυντήρια, κινητά, τάμπλετ, όλα, 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 σούξου μούξου, όλα, όλα, όλα. Και βέβαια, μην ξεχνιέστε όλα στα όρθια, οι δυο ψυταριές, Λεωφόρο Στρατού 18 και Κωνσταντινούπολος 37, εκεί θα βρείτε τον καλύτερο γύρο της πόλης, 837-166 και ζουμερό κοτόπουλο σούβλας, πάρα πολύ καλές τιμές, εξαιρετική ποιότητα και βέβαια καφεμάγαζο, αν έχετε κατάστημα. Για γρανίτες, σπιτήσιες, χωρίς χημικά, χωρίς συντηρητικά, καφές εσπρέσο, βέντο και βέβαια γρανίτες και αναψυκτικά όπως είπαμε, μπείτε στο καφεμάγαρος.gr για να ενημερωθείτε. Επιστράφουμε, Μαρία! Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στην τρελοπαρέα. Ελάτε, ελάτε, ελάτε να κάνουμε και σήμερα ζούμου σου. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Υπενθυμίζω, σήμερα με τα τηλέφωνά σας κληρώνουμε μία σακουλάρα κρέατα. Είναι τα κρέατα ενός μήνα, παιδιά. Γεμίζουμε το τραπέζι σας με καλούδια από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύωσμο. Από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύωσμο. Πριν πάμε στις γραμμές, έχουμε γραμμές και το ξέρω. Τάκα τάκα, γιατί με ρωτήσατε. Τι είπε ο Φωκάς το πρωί. Δεν ξέρω. Απαντώ στην ερώτηση του Δημήτρη. Δεν ξέρω αν το είπε για ψηφοθυρία. Δεν ξέρω αν το είπε για να χαϊδέψει τα αυτιά μας. Τουλάχιστον τα είπε. Ούτε ξέρω αν με ρωτήσεις πού ανήκει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο βουλευτής Ένωσης Κεντρών, Αριστίδης Φωκάς, έχει γίνει χαμός το πρωί με τον Φωκά που τον έχουν καλεσμένο ο οικονόμου με την άλλη την κοπελίτσα. Διαβάζω. Τον κάλεσαν για να απολογηθεί για το να καεί πουτάνα η Βουλή σήμερα το πρωί και έγινε χαμός. Τι είπε λοιπόν, θέλετε να ξεβρωμίσει το ποδόσφαιρο? Η Βουλή δεν έκανε τίποτα για δεκαετίες για το ποδόσφαιρο. Το μόνο που θέλετε είναι να δικαιώνετε τις αλητίες. Είστε ικανοποιημένοι που η δεύτερη ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα? Για ένα σύνθημα με καλέσατε εδώ. Δεν σας ενδιαφέρει να καθαρίσει το πρωτάθλημα. Η καλύτερη ομάδα δεν μπόρεσε να πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ προτίμησε να πέσει στη Γ Εθνική από το να πληρώσει.
Δεν το εννοώ το σύνθημα, όπως δεν εννοούν και οι Αθηναίοι το Βούλγαροι. Στο Σύνταγμα οι αγανακτισμένοι φώναζαν το ίδιο σύνθημα και μετά κάποιοι από αυτούς γίνανε βουλευτές. Εγώ δεν έχω κανένα αφεντικό πέρα από το Λεβέντι. Εσείς μπορεί να ανήκετε σε ένα άρμα. Εγώ πουθενά. Μιλήσατε ποτέ για το χρηματιστήριο, για τα δάνεια των κομμάτων? Δεν κάνατε τίποτα. Σας ενδιαφέρει μόνο τι κάνει ο ΠΑΟΚ και ο Σαββίδης. Έχει δώσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και αυτό σας πειράζει. Το πρόβλημά μας δεν είναι το σύνθημα, ούτε ο ΠΑΟΚ, είναι ο Σαββίδης. Χάνουμε την ουσία και να μην κοιτάμε να ξεβρωμίσουμε το ποδόσφαιρο. Για ένα χαρτάκι που έπεσε στον νόμο του προπονητή, δεν ξεκίνησε ο αγώνας με τον Ολυμπιακό. Με την ΑΕΚ μπήκε γκολ στο 90 και διακόπηκε ο αγώνας. Τι λέει ο κανονισμός? Τιμωρία της ΑΕΚ. Όλη αυτή η μπόχα και η δυσοδεία δεν σας ενδιαφέρει. Θέλετε να κουκουλώνετε τα πάντα. Μια χαρά τα είπε ο παλικάρι. Μια χαρά. Ξαναλέω. Δεν ξέρω αν τα λέει για να γίνει αρεστός. Δεν ξέρω αν τα λέει για να ψαρέψει ψήφους. Τα είπε όμως. Ας τα πουν κι άλλοι. Πάμε στις γραμμές. Δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εξαιρετικά πράγματα τρώτε εκεί. 16 χρόνια νούμερο 1 προορισμός. Η κορυφαία παντσέτα. Το κορυφαίο μπιφτέκι. Τι ψαρονεύρια. Τι τα γλυκά του χειροποίητα. Τρελαίνεται όποιος πάει εκεί. Απέναντι το μασούτι στα Ελευθέρια. Και με Διέγκο Παντσέτα σε μεγάλα κέφια. Και βέβαια, μια φορά και έναν καιρό, παιδική κατασκήνωση στη Νέα Σκιώνη. Εκπληκτικά, οικογενειακά, δεν έχει χιλιάδες παιδιά να χάνει μάνα το παιδί. Πολύ όμορφα, πολύ περιποιημένα, με φροντίδα για το παιδί σας, έτσι όπως πρέπει. Μπείτε στην Αριστοτέλους 22 στα γραφεία και ενημερωθείτε. Πάμε, καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα, καλημέρα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Λοιπόν, Κωστή, θέλω να μιλήσω για δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον να πω για τον βουλευτή, τον κύριο Πέστον, τον Φωκά. Φωκά. Ναι. Α, μπράβο, ο οποίος μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή του κυρίου Συρίγου. Ναι. Γιώργαρος. Είναι και όλα του τα χρόνια. Ναι. Μεγάλωσε στην Τούμπα, ήταν στη θηρά 4, πήγαινε. Είναι γνήσιο Παουξάκη. Ξέρω και άλλους που κάνανε αυτά και δεν μίλησαν ποτέ. Ναι. Ναι, πέρα από αυτά θέλω να πω, γιατί δεν ξέρω τι είναι, εγώ ξέρω τι είναι. Όχι, εννοούσα, δεν ξέρω το κόμμα του. Αυτό εννοούσα, δεν ξέρω τι είναι, δεν ήξερα. Και ούτε με ενδιαφέρει κιόλας, ναι, ναι. Επίσης ήθελα να πω, μπράβο το παλικάρι, αυτό, τίποτα άλλο, να μιλήσω για αυτή την ανεκδίκητη τεραχύλ. Θα μου χαλάσει το κέφι, ε. Όχι, δεν θα χαλάσω κανένα κέφι. Θα μου χαλάσει, θα μου ανακατέψει τα έντερα. Αυτό το θηλυκό κούγια που δεν μπορεί χωρίς τη δημοσιότητα. Αρνητική συνήθως. Δεν μπορεί να μην ασχολούνται μαζί της. Δεν μπορεί. Ακριβώς. Έχει πρόβλημα. Ακριβώς. Έχει και πρόβλημα. Να λέει ότι είμαστε σανοφάγοι και το πώς μπορεί. Δηλαδή, και δεν βλέπω κανείς να βγαίνει. Τόσοι βγήκαν και μίλησαν πριν από τις 8 το πρωί. Μα ξέρεις γιατί. Αυτό ακριβώς θέλει. Να λέμε το όνομά της. Θέλει, Εύα μου, θέλει να ασχολούμαστε μαζί της. Θέλει να λέμε το όνομά της. Γι' αυτό λοιπόν ούτε καν το όνομά της. Ούτε καν. Η χειρότερη τιμωρία για αυτού του είδους τους ανθρώπους είναι η απαξίωση, είναι η αδιαφορία να τους αφήνει στη σκιά. Τρελαίνονται. Δεν μπορούν. Μαραζώνουν σαν τη γλάστρα που δεν την ποτίζεις. Κατάλαβες να πω τι τώρα για το συγκεκριμένο, άτομο που αμφιβάλλουμε αν έχει επικοινωνία το πάνω κάτω με το όλο το υπόλοιπο. Μιλώ τόσο γλυκά και λέω για αυτήν, δηλαδή μιλώ τόσο απαλά. Θα μπορούσα να πω τόσα πράγματα, λέει, είμαστε στον αέρα και είναι το καταλαβαίνει. Εμετός. Οι δηλώσεις της είναι ένας εμετός. Είναι ένας εμετός. Σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή απάντησε σε εκείνον το γυμνό, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει ο Σαββίδης να τον βάλουν στη θέση του, τον τέτοιο τον πάτιο έβριζε. Και λέει τώρα είναι αργά, λέει. Τώρα λέει έχει κοντά του τους ανοφάγους και τους θουρκόσπορους. Ναι, εντάξει. Άκου τώρα, άκου δηλαδή και εμείς καθόμαστε και τα ακούμε αυτά τα πράγματα. Περιμένουμε, περιμένουμε. Αγωγή, μήνυση, μέχρι να πατήσει ασπρόμαυρο χιόνι, πουά χιόνι. Ό,τι μπορείς να τις πάρεις, πάρτης. Δεν ξέρω, πρέπει, δεν ξέρω. Δεν είμαι στο δεν ακούω τίποτα. Ούτε να μην πέσει κάτω, ούτε κουβέντα. Ούτε κουβέντα. Ούτε από τις, αυτούς πέστους, τα παιδιά που βγαίνουν από τα... Πες τα μόρα και χάνω τα λόγια μου από τη σύγχυση. Τους συνδέσμους. Ούτε από την ΠΑΕ, ούτε από τους συνδέσμους, δεν βλέπω καμία αντίδραση, τίποτα. Μα αυτό δεν θέλει αυτή, τίποτα. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί αυτό που είπες στην αρχή, είπες στην πιο... Εντάξει, αυτό θα γίνει. Είμαι βέβαιος. Είμαι βέβαιος. Λοιπόν, βάλε μου και εμένα 3-3-8. Να σε καλά. 3-3-8. Σε έβαλα ήδη. Φιλιά. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Φιλιά. Καλημέρα σας. Παιδιά, τις διάβασα τις δηλώσεις του Φωκά.
Ξανά, δεν είναι τώρα, τις διαβάσαμε πριν από λίγο. Φίλε, αν μπήκες τώρα στην παρέα μας. Λοιπόν, Θανάση λέει: δεν με ενδιαφέρει που ανήκει, γιατί θέλει. Μπράβο του για αυτά που λέει, γιατί μόνο εσύ μίλησε. Μπράβο, εντάξει, ωραία, το είπαμε, ναι. Καλημέρα! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Ο τουαλέτας είναι. Έλα, τουαλέτας! Όχι, ρε φίλε, πώς προκύπτει αυτό, πες. Από το εκείνο που σε είχα πει για την τουαλέτα, ρε. Τι μου είχες πει. Α, ναι, φίλε. Είναι από απ τις κορυφαίες παρομοιώσεις. Ξανά. Ξανά, πες το φίλε, αυτό είναι κορυφαίο στιγμιότυπο. Θα το αναπαράγεις εσύ, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, για τον χρόνο των άλλων, λοιπόν. Ναι. Τώρα παρακολουθούσα την έρτρεση. Δηλαδή να τρελαθείς. Τον είχαν το πρωί στο Sky και τώρα τον είχε στην έρτα αυτή με το μανταλάκι στη μύτη που μιλάει και άλλοι να πούμε η πλαστική κούκλα. Και τους έλεγε ο άνθρωπος να πούμε για τα προβλήματα γενικά και τους είπε για το ΜΕΚΑ εμείς οι καρδιοκέντραβοι του δημοσίου. Ναι, ναι, ναι. Εμείς δεν κάναμε αγώνα λέει για τους θέτους του ΜΕΚΑ και τώρα και τώρα. Τους έλεγε και προσπαθούσαν. Δηλαδή άμα πάνε αύριο λέει 200 και κάψουν τη βολή, δηλαδή τον άνθρωπο πάνε να τον βγάλουν τώρα να ότι αυτός παρακινεί. Ερώτηση, το συλλαλητήριο το δείξατε, εγώ αυτό θα έλεγα. Ποιο να δείξω. Το συλλαλητήριο, σου πού στην κρατική τηλεόραση το δείξατε το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Εδώ τολμήσανε χθες να πούμε να βγάλουν τον Κωνσταντινίδη και τον Κυριάκο να πούμε και εδώ δεν πέφτει. Χάλασε ο τόπος, το είδατε τι έγινε μετά στην Αθλητική Κυριακή. Εγώ θα επιμένω και θα σε ξαναπαίρνω για αυτό το θέμα. Τι έγινε με τον κύριο Μυραλάς. Τίποτα. Θα το λέω όσο αντέχω. Τίποτα. Τι, ρε παιδιά, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Τίποτα. Τα έδειξε κανονικά. Είχε ήδη εκτίσει τις ποινές του πέρσι. Ο Πέλκας που τα έδειξε. Δεν το έκανε σε κανέναν. Ο Πέλκας τα έκανε για την πάρτη του. Το πολύ πολύ δεν τα έκανε. Στον 90 λεπτό έβαλε γκολ. Ο άλλος πριν παιχτεί παιχνίδι έκανε αυτή την κίνηση. Ο άλλος με αυτόν τον τρόπο θέλησε 100% να βάλει μπουρλότο, να βάλει μέσα σε μια τεράστια αποθήκη με δυναμίτη. Πήγε με τον νεύτη και τα σπίρτα, αδερφέ. Αυτή η κίνηση είναι για αυτό το σκοπό. Είναι προμελετημένη για να γίνει έγκλημα, αδερφέ. Αυτό. Μα το θέμα είναι ότι αν ξεκινούσε και δύο λεπτά ένα κόρνερ να κέρδιζε ο Ολυμπιακός και το έκανε στο πέταλο. Ακριβώς, κάτω. Συμφωνώ. Δηλαδή από τους 5.000 να βρισκόντουσαν 100 που με πρόθεσε να τον πετύχουν. 100%. Θα βρίσκα τρόπο. Ήρθαν για να μην παίξουν, αδερφέ, και ότεψαν. Τα είπαμε. Πάντως λίγο στεναχωρέθηκα στο συλλαλητήριο γιατί οι 40 πλάς μαζευτήκαμε. Εντάξει. Λίγο στεναχωρέθηκα. Τι να κάνω. Τέλος πάντων, αν θες βάλεμε στην κλήρωση. Έγινε. Πες μου λίγο. 861 Ανδρέας. Έγινε, Ανδρέα. Να σε καλά. Άντα, κόρη, να σε καλά. Δείχνουμε κατανόηση. Μην περιμένετε από εμάς αφορισμούς. Πού ήταν ο κόσμος και γιατί. Ο κόσμος κουράστηκε. Ο κόσμος είναι αποκαμωμένος. Ο κόσμος έχει σοβαρά θέματα, σοβαρά προβλήματα. Δεν πειράζει. Αυτοί που ήμασταν. Δεν χρειάζεται. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό δείγμα μόνο αντιπροσωπευτικό. Το ότι βράζει ο κόσμος όλος είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Και ότι αυτό δεν θα περάσει έτσι όλο αυτό. Περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα δικάσει με βάση την εικόνα, με τη λογική. Ο κύριος δικαστής. Με την βάση της κάμερες. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Για να καταλάβουμε, Κωστή, πόσο επηρεάζει... Χρήστος, είσαι. Ναι, εγώ. Τώρα σε καταλαβα. Έλα, αγόρι μου. Πόσο επηρεάζουν κινήσεις στο κοινό, ρε παιδί μου, σαν και αυτή, ας πούμε, του Μυραλάς. Φαντάσου ότι ο Πέλκας το έκανε στην Τούμπα. Όλοι ξέρουμε ότι το έκανε προς τον Ίβιτς, έτσι. Ναι. Όλοι μάλλον το μάθαμε στην πορεία ότι το έκανε προς τον Ίβιτς, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Μετά αυτό καταλάβαμε. Ναι. Δεν απευθύνθηκε όμως. Ναι, ναι. Ένα χρόνο μετά, όποτε πηγαίνει στη Νέα Σμύρνη, η μάνα του καθυβρίζεται από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό που μπαίνει. Αυτό δείχνει, φαντάσου, ότι από απόσταση και τον μισούν, ας πούμε, σκέψου πόσο πρόκληση ήταν αυτό το πράγμα που το έκανε ο άλλος σε 30.000 κόσμο. Και προπαγάνδα. Τι σκοπό είχε. Που πρόσεξε, παραδοσιακά, με τους Πάνθυρες και με τους Πανιόνιους, είχαμε καλή σχέση, με τους οπαδούς μιλάω. Έτσι. Με τους οπαδούς νομίζω ότι δεν χαλάει η σχέση, αλλά θέλω να σου πω ότι... θέλω να πω ότι δεν είναι εχθρική απέναντι στον ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι μας δώσανε νερά όταν είχαμε το θέμα με τα δακρυγόνα, το θυμάσαι, έτσι. Δηλαδή, και επίσης και ο πρόεδρός σου, ένας από τους δύο, βγήκε και την εποχή που τις μέρες που τον ξέσκιζαν όλοι τον Ιβάν, έκανε παντελονά τη δήλωση. Θέλω να τα λέμε όλα. Λοιπόν, ο Ζαμάνης, ναι. Βλέπεις όμως ότι πέρασε αυτό, ότι μας έκανε χειρονομία ο Πέλκας εμάς. Μα είναι τέτοια η προπαγάνδα, αυτό το πράγμα που βιώνει ο σύλλογος ΠΑΟΚ. Δεν είναι το θέμα πλέον έχει ξεφύγει η Κωστή από τα αθλητικά κτλ. Εγώ έχω την αίσθηση ότι θέλουν να προσανατολίσουν τον κόσμο από το θέμα που γίνεται με τη Μακεδονία. Και όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Ναι. Δεν γίνεται από όλες τις πλευρές. Άνθρωποι από κάθε δραστηριότητα, πολιτική, μοντέλα, δημοσιογράφοι, ξαφνικά
μίσος και μένος με χαρακτηρισμούς. Δηλαδή άκουσα μίσος την κυρία Εύη που είπε να κάνουμε μηνύσεις. Λάμε φίλε, πρέπει ο ΠΑΟΚ, η κάθε εφημερίδα που ασχολείται με τον ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να μοιράζει DVD του Matlock, να μαθαίνουμε δικαστικά. Δυστυχώς. Να πάμε να προσλάβουμε καμιά 25 δικηγόρους, 30. Δυστυχώς. Δεν χρειάζεται ποδοσφαιριστές φίλε. Αυτό... Δύο για το ΚΑΣ, τρεις διεθνολόγους, πέντε συνταγματολόγους, έξι πρωτοδίκες. Δηλαδή... Μου λέει ένας, κλείσαμε κανέναν για του χρόνου. Λέω κλείσαμε, δύο δικηγόρους παραρείο πάγο. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για ξεφτύλας όλο το μεγαλείο. Είμαστε με φίλο εκεί στην Καμάρα και μόλις ακούω τις δηλώσεις του Γιώργου του Τουρσουνίδη και του κυρίου Φωκά, ναι, του λέω θα με θυμηθείς, είναι το προβλέψιμο. Θα ασχοληθούν μόνο με αυτά τα δύο κομμάτια, σαν να μην υπάρχει το υπόλοιπο. Έτσι, έτσι. Οι άνθρωποι είναι, μιλάμε για κανονικά πλέον, είναι φανερό ότι τα παίρνουν, έτσι, και ο σκοπός είναι να δημιουργήσουν διχασμό. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι όπως λες εσύ, τα πνίγουν εδώ και χρόνια, το Λεσβία Μακεδονία, ναι, το ναι, Βούλγαρη, ναι, ναι, όλα τα γήπεδα, που δεν έχουν την ευτυχία οι εθνικά, οι περήφανοι αυτοί οι Έλληνες, να βγουν να πούνε εσείς, βγάλτε ένα νόμο που να λέει ότι όποιος πει Βούλγαρη πέφτει β' εθνική. Δηλαδή εδώ φτάσαμε να πηγαίνουμε στη Λάρισα και στα Γιάννενα που είναι μια ανάσα από τη Μακεδονία και να σε λένε Βούλγαρο. Γιατί αυτή την νοοτροπία έχουν γαλοχίσει εδώ και χρόνια. Δεν είδα καμία ευαισθησία. Ο κύριος Βασιλιάδης, ο νους του ήταν τώρα τι θα γίνει με τη φιέστα της ΑΕΚ. Το βλέπετε, ρε παιδιά. Δηλαδή προκαταλαμβάνει την δικαιοσύνη, την αθλητική δικαιοσύνη, το μυαλό τι θα γίνει με τη φιέστα της ΑΕΚ. Λέει πώς θα γίνει. Θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι. Χθες γιατί δεν ήταν μόνο τα διαρκείας του Πλατανιά, όπως ισχύει για τον ΠΑΟΚ τα τελευταία 6 παιχνίδια. Έλαντε. Το είπε και ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Η αποθέωσα λέει την ΑΕΚ, δεν φορούσα βέβαια διακριτικά, ναι, λέει, αλλά κανονικά. Δεν διακριτικά, ναι. Εμάς γιατί δεν μας επέτρεψαν να πάμε χωρίς διακριτικά και κλείνανε τις εισόδους και βάζανε μόνο διαρκείας. Άλλο, φαντάσου τον γκολ που τρώει ο τερματοφύλακας του Πλατανιά να το έτρωγε στο μάτς μεταξύ μας. Στο Πλατανιά ΣΠΑΟΚ, φαντάσου τι θα γράφαν σήμερα, αδερφέ. Εξιντάρης με αρθρητικά θα άσκευε καλύτερα να πάει να πάρει την μπάλα. Λες και πήγε να μαζέψει τα τσίσα του, να πούμε. Κωστή, συνεχίζουμε. Πάντως να ξέρεις ότι εγώ επειδή είχα υπνίες, ο γιατρός μου πρότεινε ένα Πλατανιά ΣΑΕΚ πρωί και ένα βράδυ. Μιλάμε. Δεν έχω ανοίξει μάτι από τότε. Και κάτι τελευταίο, δεν είναι τυχαία η παρουσία αυτού του πρέσβη της Αμερικής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που είναι ο ίδιος ο πρέσβης που υπήρχε όταν έγινε ο εμφύλιος στην Ουκρανία. Και όλες αυτές οι τοποθετήσεις. Πρέπει να προσέχουμε γιατί έχουμε μπλέξει εδώ με πολύ επικίνδυνους. Και ευρυμός. Καλά είναι να τους ξεβροστιάζουμε όλους όσοι προσπαθούν να κάνουν αυτό το ύπουλο παιχνίδι και να διαχωρίσουν τον κόσμο. Έγινε, Χριστάρα. Να σε καλά. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσαμε. Πάμε. Μέθε επόμενος. Καλημέρα σας. Εσάς μιλάμε. Ναι. Πέσαμε και εκεί. Καλά. Έλα. Ναι. Ακούγομαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Αληθώς. Το όνομά σου. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά τα είπε το προηγούμενο το παλικάρι. Ναι. Βλέπουμε ότι κάτω έχουν ενωθεί όλοι τους. Έχουν ενωθεί τα κόμματα. Έχουν ενωθεί τα κανάλια. Ναι. Έγινε ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα, πιστεύω, μετά την Ανάσταση, όπου έχουν ενωθεί... Οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί, τουλάχιστον οι διοικήσεις τους, που αυτό αν το έλεγες πριν 10 χρόνια σίγουρα θα σε κοροϊδεύανε και θα σε περνούσαν και για πολύ μεγάλο χάζο κιόλας. Σωστό. Και σε όλη αυτή την πανένωση που έχουν κάτω, δυστυχώς εδώ πέρα εμείς είμαστε μια απογοήτευση. Και δεν θέλω να καθυστερήσω, θέλω να μιλήσω έτσι γρήγορα. Και εννοώ το ότι βγάζουμε εδώ πέρα μεταξύ μας τα μάτια ένα στο αλουνού. Οι Ηρακλειδείς, οι Αριανοί, οι Καλαμαριώτες, οι Παοξίδες. Αντί αυτή τη στιγμή να ενωθούμε, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα εκτός από πειράγματα που κάνουν ένας τον άλλον, ουσιαστικά δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, εξακολουθούμε να βγάζουμε ένα στα μάτια του αλουνού. Και ευτυχώς που υπήρχε αυτός ο βουλευτής που και εγώ δεν τον ήξερα, τον άκουσα τώρα. Ναι. Και είπε ο άνθρωπος τα πράγματα, αναφέρθηκε στα εσώψυχά μας. Αναφέρθηκε
σε αυτά που μας πονάνε. Αυτά που λέμε κάθε αυτά μέρα. Είπε, αυτή δεν αφορούν μόνο τους παοξίδες. Ναι. Δεν αφορούν μόνο τους παοξίδες. Ναι. Αυτά να ανατρέξατε στο παρελθόν έχουν γίνει σημεία και τέρατα και σε άλλες ομάδες. Μα είπαμε πριν λίγες μέρες το ίδιο πράγμα που έγινε πέρσι με τον Ηρακλή, φέτος που έπρεπε να γίνει με τον Παναθηναϊκό, ψάχνουν 30 αναβολές, 42 νομικά τερτύπια, παραθυράκια. Υπάρχει, θα αλλάξουν τον νόμο για να σώσουν τον Βάζελο. Υπάρχει πιο αδικημένη ομάδα από τον Ηρακλή, που το κατεστημένο κάτω τον έκανε κλωτσοσκούφι και το ξυγιόταν όπως γούσταρε. Υπάρχει πιο αδικημένη ομάδα από αυτήν. Και αντί να υποστηριχτούμε μεταξύ μας, κάνανε πορεία και βρίζανε ας πούμε εμάς ή τέλος πάντων μπορεί και εμείς να βρίζαμε. Δεν πρόκειται να γίνει πάντως. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από αυτό. Από αυτό απλά που δεν πρόκειται εδώ να γίνει ποτέ. Και μια ομάδα που δεν έχει προκαλέσει κανέναν έτσι. Ναι. Μια ομάδα που πάντα ας πούμε και που όλοι την υποστηρίζουν. Απλά την βρήκανε εύκολη, την βρήκανε χωρίς κάποια διοίκηση και την κάνανε ό,τι θέλανε. Τώρα υπάρχει μεγαλύτερη ευκαιρία να τα αφήσουμε όλα πίσω, όλες οι ομάδες, όλοι οι φίλαθλοι να ενωθούν εδώ πέρα πάνω στη Θεσσαλονίκη, αν και να επεκταθώ στη Βόρεια Ελλάδα, και να υπάρχει μια ηχηρή απάντηση. Αλλά πρέπει επιτέλους οι πρόεδροι, οι υπεύθυνοι των ομάδων, για μια φορά στη ζωή τους μονάχα, για μια φορά να αφήσουν τον εγωισμό και να κάτσουν γύρω από ένα τραπέζι, πώς θα αντιμετωπίσουν τις αδικίες που γίνονται τόσα χρόνια εναντίον της Θεσσαλονίκης. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, αδερφέ. Να ξέρεις. Καλά κάνεις και το λες. Δεν μπορούμε να ενωθούμε εδώ πέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τόσο εγωισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω τον εγωισμό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το χωρίσω το μυαλό μου αυτό. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Ελπίζω να συμβεί αυτό. Ελπίζω. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, διάλειμμα. Επιστρέφουμε άμεσα. Κληρώνουμε μέσα από τα τηλέφωνά σας. Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 συμμετοχές. Πάμε. Μια σακουλάρα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο. Μιχάλη στον Εύωσμο, Μενελάω 29. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ρε το χειμένεδρε. Τι λέει δηλαδή, είναι να γελάς και να κλαις, είναι ο λεγόμενος κλαυσίγελος. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, γιατί πέσανε έτσι. Σοπα, ρε φίλε, ρε. Συγγνώμη, ξαναζητεύω. Να βγουν όλοι ταπεινά, γονιπετώντες. Είναι ο γονιπετής ή γονιπετής. Γονιπετής και γονιπετώντες, να πετάνε κιόλας. Να βγουν όλοι, λοιπόν, γονιπετής και να ζητήσουν συγγνώμη επειδή πρόβαλαν αντίσταση. Βγήκαν και παίξαν, δηλαδή. Δεν σκεφτήκατε, παιδιά, μήπως να μπείτε στα αποδυτήρια για να μην ξαναβγείτε, ε? Τώρα που πήρατε το κολλάι, ρε, τι γίνεται, ρε, στον κόσμο, ρε, τι γίνεται. Εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο τέταρτο. Την εκπομπή έρχομαι τώρα στις γραμμές. Την εκπομπή την ακούτε. Μπαίνετε ηχογραφημένοι σε επανάλα. Είμαστε πιο καλοί στην επανάληψη, να ξέρετε. Είμαστε πιο βελτιωμένοι. Καλύτεροι. Την ακούτε στο zoomusu.gr που είναι το site μας. zms.gr. Στείλτε μου και άρθρα εκεί να τα δημοσιεύσουμε και στο site να τα αναπαράγουμε και ραδιοφωνικά. Με μουτζόνι είναι πέντε γραμμές. Πέντε γραμμές. Έρχομαι τώρα, αδερφέ, να τα αποδίδω. Υπάρχει η σταυρωτή, φίλε. Η ανάποδη πίσω από την πλάτη. Πώς είναι η πάσα στο μπάσκετ που είναι no look pass. Τάκ! Έτσι, η σταυρωτή. Να! Έρχομαι! Κληρώνουμε σακουλάρα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε και το όνομά σας και τα λοιπά σου ξουμουξου. Πάμε στις γραμμές. Ναι! Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας και εσείς! Πάμε στον μεθ επόμενο. Δεν θέλει να μας πει. Μας το λέει με το βλέμμα. Ναι! Γεια σας! Γεια σας! Πενήντα χιλιάδες, φίλε, σύνθημα. Για πες. Όλα καλά. Όλα καλά. Έτσι, έτσι. Μας καταλάβατε. Σας καταλάβαμε, κύριε Καραγιάννη. Αχ, τα καλά, έτσι. Η φωτογραφία έχει κάνει πάταγο. Και δεν έτρεμα. Θέλω να πω. Εντάξει, φίλε, γιατί... είναι καλύτερη. Είναι πιο ζωντανή. Θέλω να πω για τη φωτογραφία με τη φανέλα από τον Μιχάλη που γράφει ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Και την είδα και σε διάφορα άλλα site. Εμείς αυτό πιστεύουμε, αυτό φοράμε πάνω μας. Τι να πούμε, λέει, κάτι άλλο. Λοιπόν, ότι είναι διαχειρός Κωνσταντίνου Καραγιάννη, κύριε Σκύρο, φωτογράφος που δέχεται τώρα προσφορές για γάμους, για βαφτίσεις, για δεξιώσεις, για την Biennale, για εκθέσεις στο εξωτερικό. Για πιο ζωντανές φωτογραφίες. Λάλη πάρα τρέμω κιόλας. Γιατί να τρέμεις, δεν είναι ωραίο το άλλο που λέει ζητείτε παππούς με Πάρκινσον για να ρίχνει το τυρί στα μακαρόνια. Εγώ τρέχω τις φωτογραφίες.
Για πες λοιπόν, Κωνσταντάν. Φοβάμαι πώς θα βγουν γι' αυτό. Φοβάμαι τη νύχτα. Φοβάμαι είναι έρθει αυγή. Και άλλες εφημερίδες. Λοιπόν, δεν μπεζόμαστε. Δεν βγαίνει κανείς να μιλήσει από βουλευτές. Δεν μιλάει κανείς. Βγαίνει ένας μιλάει. Γιατί μιλάει. Για τον ψήφο λέει το κάνει. Ρε, άντε κάνεις το κάνει. Κοίταξε. Ξαναλέω. Δεν γνωρίζουμε γιατί το κάνει. Αλλά το έκανε όμως, φίλε. Μια χαρά το κάνει. Το έκανε. Δηλαδή, αν και δεν το ξέρω. Ούτε το ξέρουμε, ούτε έχει σημασία. Και όποιος μιλάει σωστά και όπως πρέπει. Θα περίμενα τα ίδια λόγια να τα λέγαν και άνθρωποι και από τα άλλα κόμματα. Να τα λέγανε άνθρωποι που ζουν στη Θεσσαλονίκη. Που, και δηλωμένοι παοξίδες. Δηλωμένοι παοξίδες που δίνουν την παρουσία τους στο γήπεδο, που ας πούμε ότι η δεξαμενή τους των ψήφων είναι από εκεί. Περίμενα όχι τέτοια μούγκα, τέτοια σιωπή. Έτσι, έλα σπαθώ τώρα. Πάντως είδαμε αρκετά φιλαράκια έτσι στο συλλαλητήριο. Περισσότεροι 40 πλάσι μας, δεν πειράζει. Μπράβο σε όσους κατεβήκανε και ήρθανε, το νιώσανε. Απλά σε αυτούς που δεν ήρθανε, θα τους θυμίσω ότι είναι εύκολο να βοηθήσεις. Δεν πειράζει που δεν ήρθες, αφού δεν το ένιωσες, δεν μπορούσες, οτιδήποτε. Σε λίγο καιρό θα έρθουν εκλογές. Μην το ξεχάσεις, Πάουξη. Εύκολο είναι. Από το χαρτάκι είναι εύκολο. Κλακ, κλακ, κλακ. Δώσεις ένα χλάτς χλούτς στα μούτρα εκεί, να πούμε. Και όλο δικό της. Πιστεύω θα γίνει, φίλε, αυτή τη φορά πιο έντονο. Το πιστεύω κι εγώ. Επειδή πιο απροκάλυπτα από κάθε άλλη φορά και τα δύο κόμματα αυτά και είναι και συμπεριφέρθηκαν με τέτοιο τρόπο. Πάει στις εκλογές έτσι κι άλλως. Ρίχνεις ένα. Τέλος πάντων, ο ρόλος μας δεν είναι αυτός. Και όχι αυτός. Να πω ότι να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι. Ποιος θα μου το κάνει, μου το απαγορεύσει. Κανένας, εννοείται. Εννοώ ο δικός μας ρόλος πίσω από τα μικρόφωνα. Καλά, δεν μιλάω για εσένα, μιλάω για μένα προσωπικά. Όποιος θεωρεί ότι επειδή κάθε πίσω από το μικρόφωνο μπορεί να σας πει τι θα ψηφίσετε, καταρχήν υποτιμάει την νοημοσύνη σας. Εσείς δεν καταλαβαίνετε ποιους δεν πρέπει να ψηφίσετε. Δηλαδή πρέπει να το πούμε εμείς. Δηλαδή ο άλλος έρχεται και με κλέβει μέσα στο σπίτι μου. Τι θα του πω, μπράβο, θα τον επιβραβεύσω κιόλας. Έτσι. Απλά δεν είναι πολιτική εκπομπή, ούτε θα γίνει. Αλλά νομίζω καταλαβαίνετε τι γίνεται γύρω μας, δείτε. Ο άντε του αλέ τι κάνει. Ο de toilet. Ο de toilet. Το νούμερο. Φίλε, πολύ ήθος. Έτσι. Πολύ ήθος. Μετά το χιλάκι. Θυμάσαι τι είχε πει. Επειδή με ρώτησαν, ήρθαν μηνύματα. Τι είχε πει. Είχε πει ότι μπαίνει πάει να κατουρίσει. Κάποιος κατουριέται πάνω του, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί, δεν κρατιέται. Και μπαίνει, λέει, πάει στην αντρική και είναι κλεισμένη η αντρική. Και τι να κάνει, πάει δίπλα στη γυναικεία που είναι ελεύθερη. Και βγαίνοντας, λέει, από τη γυναικεία, μόλις έχει κατουρίσει, τον κατηγορούν, λέει, για βιασμούς. Αυτό έγινε, λέει, με τον Ιβάν. Λέει και τη φωτογραφία. Φοβερό, φίλε. Φοβερό. Δεν συζητάω. Σαν του κατούριμα δεν έχει μια άλλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Έγινε. Ωραία, τα είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Τέλεια. Πάντως, ένα τελευταίο από για να κλείσω. Περιμένουν κάποιοι. Φίλε, ώρες. Λες, δεν θες να τελειώσει το μάτσο, φίλε. Ας τα παιδιά να παίζουν αφού ωραία να πάνε. Είδες πώς εκθέτει η εικόνα, φίλε. Εκεί μέσα στο χορταράκι, τα τριγωνάκια και να λέμε, κάθε φορά το έλεγα, κοίτα, τού μας, να μην μας ματιάσω. Αυτή είναι, φίλε, η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Δεν μπορείς αυτό να το αποφύγεις. Δεν μπορείς. Θα σκυλιάσουν, βέβαια, ειδικά στη λεωφόρο, να περιμένετε ότι θα έχουμε πάρα πολύ εχθρική αντιμετώπιση. Να το ξέρετε. Έλα σφόδο. Λοιπόν, πάω και μπρος και πρόλογο μητρός. Μ' άρεσε. Ζούμε σου, αδερφέ, φιλιά. Ζούμε σου, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλώς στο κορίτσι. Έλα, καλή εβδομάδα να έχουμε, Κωστή. Καλή εβδομάδα. Καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Είσαι ή. Είμαι η Γιάννα. Γεια σου, ρε Γιάννα. Είναι αυτό που λέω τόσες μέρες. Για να δούμε τι απόφαση θα πάρει. Ναι, για να δούμε τι θα δούμε. Για πες λοιπόν, στείλε τα χαιρετίσματά σου. Πες τι θέλεις να μου πεις γενικότερα. Τι να πω, συλληπιτήρια στο παλικάρι που χάσαμε. Τι άλλο δηλαδή. Θέλω να πω ότι μόνο το έψιλον εδέησε και θεώρησε σωστό να έχει ζωντανή μετάδοση από το τελευταίο αντίο. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν προφανώς ότι το reality με την ψεύτικη την βεφαρίδα ή δεν ξέρω εγώ τι, οι σειρές, θα πούμε, οι περίεργες, οι τουρκικές, είναι πιο σημαντικές από το να καλύψεις το αντίο ενός ήρωα. Δεν μόνο το έψιλον. Δεν υπάρχουν λόγια. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, 3.28. Έγινε. Βάλε σε χαιρετώ. Γεια σου, έγινε, Γιάννα. Γεια σου, Γιάννα. Το ξαναλέω. Μόνο το έψιλον θεώρησε σκόπιμο να στείλει μία κάμερα να καλύψει το αντίο ενός ήρωα. Προφανώς τα άλλα κανάλια θεωρούν
πιο σημαντικό να παίξει ένα τουρκικό σύριαλ ή να δείξουν το Power of Love ή το Survivor ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Πού να βρεθεί χρόνος, πού να βρεθούν 5 λεπτά να υπάρξει μία σύνδεση. Πού να βρεθεί. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Ναι, έλα. Ναι, ναι. Έλα τα αγόρι μου, πού είσαι. Παρακαλώ. Καλώς το παιδί. Εγώ εδώ, είσαι εκεί. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται. Όλα καλά, έλα Ευγέννησε, κατάλαβα. Τι γίνεται. Εξαφανίστηκα λίγο, αλλά έχουμε λίγα θυματάκια να τέξεις ακόμα κανονικά εδώ. Αυτό. Κωστής, αυτό που έλεγες το τελευταίο για την κάμερα, ρε φίλε, είναι πιο ακριβό να πάει ένα συνεργείο στο μορφοβούνι καρδίτσας από το να βάλει το Power Love να παίζει. Σωστό γι' αυτό. Εξάλλου το ένα θα πουλήσει, αλλά το άλλο είναι δύσκολο, έτσι. Έλα σπάντω. Είναι πιο ακριβό. Είναι πιο ακριβό φυσικά. Τι κάνουμε, βλέπω οι αξίδες αρχίζουν να αναστατώνονται ξαφνικά. Το έχει πει στα νήσι πρώτη, φίλε. Αναστατώνομαι. Ρε, το έχει μένεφερε. Δεν τους αρέσει. Καλά, λέει, γιατί παίζουν οι άλλοι. Γιατί να μην παίζουν, ρε, φίλε. Γιατί να βγει, φίλε, φουλ της Δημοκρατίας. Γιατί να βγάλει, λέει, τον Παντελή Κωνσταντινίδη και τον Κυριάκο Κυριάκο. Που οι άνθρωποι ούτε βρίσανε, ούτε αφόρησαν, πολιτισμένα, πολύ ήπια κιόλας, είπαν την αλήθεια. Και απολογούνταν μετά τη ΣΕΡΤ. Λέει τι να είπαμε και στον άλλον, λέει πρόσεχε γιατί θα τους βγάλω να είσαι έτοιμος και τα λοιπά. Το είπε και στον αέρα το είπε. Έτσι. Τι γίνεται. Απλά νομίζω ότι κάτι νιώθουν να τους έρχεται. Γι' αυτό και δεν αντέχουν τα τελευταία πράγματα. Δηλαδή εγώ έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Αλέξη Κούγια, κύριε Τετανέ, μπορώ να πω, που βγήκε και είπε ότι 100% αληθινά τα βίντεο. Μπορείς να πεις χίλια πράγματα για τον Κούγια. Ένα πράγμα δεν αμφισβητείται, ότι είναι ένας πανέξυπνος νομικός. Άρα για να το λέει αυτό ότι πρέπει ο δικαστής φυσικά να λάβει υπόψη του το οπτικό υλικό. Ρε, υπάρχει βίντεο από όλα αυτά και θα κάνουμε την κουκουβάγια. Είναι δυνατό, ρε παιδιά, αφήστε τα νομικά. Θα κάνουμε την κουκουβάγια από το πίσω μέρος των βιβλίων. Αφού είναι υλικό που μπορείς να χρησιμοποιήσεις στη δίκη. Μα υπάρχει εδώ, να σου πω κάτι, Ευγένη, άμα βγούμε, Άγγελε, 100 άνθρωποι που είμαστε ΠΑΟΚ και πάμε και πούμε παιδιά, έγινε αυτό, δεν μας πάρει κανένα σοβαρά, πούνε εντάξει, αυτή είναι ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να το λάβω υπόψη μου. Εδώ υπάρχει εικόνα, ρε άνθρωπε. Δεν θα λάβεις υπόψη σου αυτό. Θα σου πω κάτι ακραίο. Θα σκοτώσεις εσύ κάποιον, σε βλέπει κάμερα, αλλά δεν σε έχει πάρει κανείς χαμπάρι, σε είμαι εγώ και 2-3 ακόμα. Μπράβο. Και πάω και λέω. Και πούμε ότι εσύ σκότωσες. Όχι, πρωτόδικα δεν την έφερε στην κάμερα, αλλά αθώος. Δεν το έφερε στο υλικό. Πρωτόδικα. Αν την κάμερα που δείχνει τον πυροβολή στον άλλο στο Δόξα Πατρί, δεν θα κάνει. 100% φίλε. 100%. Τώρα τι να πούμε. Εντάξει, τα γελάκια και προετοιμασία που υπήρχε από πριν για να μην γίνουν κάποια πράγματα. Εγώ αυτό που συζητάω τόσο καιρό, Κωστή, που δεν βγαίνω, είναι ότι η ΑΕΚ είτε στο πρώτο λεπτό έτρωγε γκολ, είτε στο 90 όπως έφαγε γκολ, θα έψαχνε τον τρόπο να αφισβητήσει το γκολ και να φύγει από το γήπεδο. Ακριβώς. Και οι δύο ήρθανε για να βρουν τον τρόπο να φύγουν από το γήπεδο ώστε να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. 100%. 100%. Δεν ήρθανε ούτε. Και να σου πω και κάτι τελευταίο. Και δώσαμε και το δικαίωμα, ρε φίλε. Αυτή τη βλακία που έχουμε στο κεφάλι μας που αξίζει. Δώσαμε το δικαίωμα. Τέλος πάντων. Δώσαμε το δικαίωμα, γιατί ειδικά, ρε έρφε. Ειδικά με τον Ολυμπιακό τώρα κράτα το χαρτάκι στο χέρι, ρε παιδί μου. Δεν είναι αρκετή μια ανοιχτή χαρτοτενία, αδερφέ, που βρίσκεις στην κουκούλα. Δεν είναι αρκετή, για να πει. Ο κόσμος και στα δύο μάτς ήταν άψογος. Χιλιάδες άνθρωποι, υποδειγματικοί, αδερφέ, ενώ προκλήθηκαν με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Ο άλλος, ειδικά ο Ολυμπιακός, έψαχνε να βρει, φίλε, το... Τη χαραμάδα. Την τρίχα από τη βλεφαρίδα, ρε φίλε. Από τη βλεφαρίδα, από το αυτό να πέσει κάτω για να πει ότι ξέρεις. Ας χαίρονται την ομάδα τους. Ας τη χαίρονται. Και το τελευταίο και να κλείσω είναι ότι πολλές χρονιές άλλες ομάδες παίζουν καλή μπάλα και άλλες ομάδες παίζουν το πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο με εμάς αυτό φέτος. Πολλές χρονιές το έχουν κάνει σκηνή κορδόνη. Έγινε. Έγινε, Ευγένη. 291. Φιλιά. Φιλιά, γεια σου, Άγγελε, γεια. Πάμε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ακούτε. Σας ακούμε, ναι. Καταρχήν, Κωστή μου, ραπτόπλο και το τσάρι, σου εύχομαι χρόνια πολλά.
Σε κλείνω, Άγγελε. Σε κλείνω. Γιατί? Επειδή είπες λάθος επίθετο. Σε κόβω! Έλα! Σε εύχομαι υγεία, ευτυχία, αγάπη και χαρά. Μαγέ, πρόσεξε, μην ξαναμπερδέψεις το επίθετο. Όχι. Μην ξαναμπερδέψεις τους Κωστίδες, πρόσεξε. Τον αγαπάς τον Κωστίδες, τον αγαπάς. Τον εαυτό σου εννοώ. Τέλος πάντων, άλλο επίθετο είπες, τέλος πάντων. Ας είναι αυτός Express Service. Σε ηκετεύω, δώσε μου να πιω το δηλητήριο. Αυτό. Είναι... Δώσε μου. Πώς... Η Ρίτα Σακελαρίου που λέει. Ρητάρα, η Ρητάρα. Βεβαίως, η Ρητάρα. Είσαι για μένα, κοίταξε, είσαι πολύ μορφωμένος, το ξέρεις αυτό. Παραμορφωμένος δηλαδή. Όχι, όχι, μορφωμένος. Παραμορφωμένος. Έχει ένα χιούμορ πολύ ωραίος. Είσαι μεγάλη μου ραδιοφωνική αδυναμία, η αγάπη. Μαθαίνεις γράμματα στους αγράμματους. Είμαι ο Σκιούπης Νικόλας ο Μάγος Καλάτσας. Είσαι ο Κωστής Κατσαρός. Μου την πέφτουν, αλλά εγώ δεν πέφτω με τίποτα. Μ' ακούτε, κύριε Κωστή μου. Γιατί να πέσεις. Ντούρος θα είσαι. Θα κρεμάς, βρεγμένες καπαρτίνες. Εγώ μαϊμού πέναλτι δεν παίρνω. Όχι, βέβαια. Οι παοξίδες είναι φανατικοί άνδρες και αν καμιά φορά παραφέρομαι είναι έτσι να... Έτσι. Κάνω αθλητικής άποψης. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Γεια σου Μάγε! Φιλιά! το γέλιο του φίλε δεν υπάρχει. Μας είπα και ένα αυτόπουλος. Ναι! Καλημέρα! Κωστή, καλημέρα. Έλα Στέλιο. Κωστή, άμα τους έκοβες αίμα δεν θα έβγαζαν στην Αθλητική Κυριακή, φίλε, όταν πήγανε. Ναι, 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 το συζητάς. Αίμα δεν ήταν άσπη σαν το πανί, η αμηχανία τους, όπως λέει, έχετε να κάνετε καμιά ερώτηση. Θετήστε, δηλαδή, μόνο η γλάστρα δεν μπορεί να κάνει ερώτηση. Ένα δημοσιογράφο, δηλαδή, θα έχεις και ένα διακουγιάνι, ένα φουντουκίδι. Τίποτα, δεν είπε τίποτα. Και δεν θα έκανε μια ερώτηση σε ένα τέτοιο καθόλου. Όχι μόνο αυτό, πάλι με άκομψο τρόπο μίλησαν στο Μήνο. Ο Μήνος μπορεί να είναι αυτός που είναι. Δεν ελέγχω αυτό. Την εφράδια λόγω ότι ήταν χρόνια του κτλ. Είναι ένα άλλο θέμα. Ο τρόπος που μιλούν στον άνθρωπο που εκπροσωπεί με εισαγωγικά. Το ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, ο τρόπος που μιλούν αυτοί οι δύο δεν μου αρέσει καθόλου, φίλε. Πάλι του λένε, δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε τους δικαστές και αμέσως ο Γιώργος είναι σε μια κατάσταση μόνιμης άμυνας. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό ο τρόπος, η ηρωνία, το πώς τον κόβουν την άλλη φορά. Εμείς κάνουμε τις ερωτήσεις. Όπα ρε. Εσύ τι είσαι, ρε φίλε, επειδή είναι ο προϊστάμενος δηλαδή της Αθλητικής Κυριακής. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει ακόμα ο Μήνος. Να σηκώσει το ανάστημά του και να πει καθίστε κάτω ρε, καθίστε κάτω. Γιατί δεν κατάλαβα. Κωστή και κάτι ακόμα. Γίνεται ένα δυστύχημα σε μια διασταύρωση. Δεν ξέρουν οι άλλοι ότι έχει κάμερες, έχει καταγράψει και αυτά και παρουσιάζουν τρεις μάρτυρες και τα λένε όπως θέλουν. Ναι. Και η κάμερα τα λέει τελείως διαφορετικά. Ο δικαστής δεν πρέπει να πει εδώ, έχω τρεις πιδαράδες που λένε την αλήθεια και η κάμερα λέει άλλα, άρα θα γνωρίσουμε την κάμερα και θα λάβουμε όψη τους κυρίους τι λένε, οι αξιότιμοι κύριοι. Αν η κάμερα δείχνει αυτά που δείχνει και εγώ έχω δίκιο φίλε, σαν ΑΕΚ, πρώτος θα ζητούσα να πάω με τις κασέτες, να πάω με το υλικό τέλος πάντων. Για να αποδειχτεί, ορίστε κύριε, είμαστε τρομοκρατημένοι, ορίστε ποτέ δεν σφυρίζει ο Κομίνης να γυρίσουμε, ορίστε μέσα από δυτήρια τρώμε τραμπούκο ή δεν ξέρω τι άλλο. Πρώτος σας ζητούσα, καταλαβες. Γι' αυτό δεν ήθελαν αγόρι μου, γι' αυτό δεν ήθελαν. Και όσον αφορά η μπάλα, είναι στην ευθεία με τον Μπρίγκοβιτς. Η μπάλα, αυτή βγαλά τη γραμμή με τους παίκτες. Η μπάλα είναι 20 πόντους, θα είναι καθαρή γκολάρα. Καθαρή γκολάρα, όχι ούτε παπά ούτε τίποτα. Πριν ο Πρίγιοβιτς έχει βάλει καθαρό γκολ. Δεν είναι offside η άλλη φάση. Τα πόδια του είναι πίσω. Ναι. Κανονικά. Αλλά τέλος πάντων, τώρα ψάχνουν αυτοί να βρουν. Να βρουν την λεπτομέρεια. Ο Χιμένες πάντως να το χαίρονται. Εγώ τέτοιο προπονητή με τέτοιο ήθος να σηκώνει δάχτυλα, να μην ασχολείται με το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Τίποτα. Κατσαπλιάς φίλε. Κατσαπλιάς. Τελείως ρε φίλε. Τελείως. Να τον χαίρονται. Γεια σου Κωστή, τα λέμε φίλε. Γεια σου Στέλιο. Να είσαι γερός. Λοιπόν. Τέλος. Βάλε μία. Έλα. Ναι. Κλείνεις εσύ. Έλα. Καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Πέσαμε. Μα με ακούτε. Μαστορόπουλο. Λοιπόν. Γιγαντία Αβυσαλέ, δώσε μου λίγο ένα νούμερο από το 1, περίμενε. 13. Έτσι, βάλε χαλάκι, μην με αφήνεις γυμνό, μην με αφήνεις να παγώνει τα ποδαράκια μου, οι πατουσίτσες μου. Εδώ, δώσε λίγο, κάτσε να αριθμίσω. Από το 1 μέχρι το 13, δώσε. 9! Λοιπόν,
Το 9 είναι ο Λευθέρης σε 2.33. Λευθέρη! Ελευθέριε! Τώρα τηλεφωνάεις έξω στη γραμματεία μας, στη γλυκίτα τη Μαριλής μας. Και λες, γεια σου, είμαι ο Λευθέρης που κέρδισα τις κρεατούμπες από το κρεμπολίο Μιχάλης. Για να στείλουμε το ονοματεπώνυμό σου στο φίλο μας το Μιχάλη. Το νου μας. Αύριο θα συζητήσουμε περισσότερο για τον αγώνα κυπέλου. Ψυχραιμία, ηρεμία, ζούμου σου λέμε. Το ποιος είναι η καλύτερη ομάδα φαίνεται, και όχι αυτός 1-0, αυτός 3-0, 3-1. Φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ηρεμία, ψυχραιμία, εδώ είμαστε. Και θα τα πούμε 29 του μηνός στην αιμοδοσία μας. Μην ξεχνιέστε, έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Έρχονται τα παιδιά, έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Bye, 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 bye.